φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, είπα εγώ. Έχουμε δουλειά, ρε. Καλημέρα, είπα εγώ. Βρε, τι καλημέρα, τι καλησπέρα. Είπα πρώτα. Είμαι μία ώρα εδώ, περιμένω. Αν είναι να έρχεσαι τέτοια ώρα και εσύ και ο άλλος, πείτε μου να το κλείσουμε, τέλος. Και εγώ να μην έρχομαι, να κάνω μια άλλη εκπομπή. Δηλαδή μου λέει ο δασκαλάκης, Μάρη, αυτό με σένα είναι κάτι απίθανο. Έρχεσαι, λέει, κάθε πρωί, λέει 40 λεπτά με μία ώρα πριν. Είναι απίστευτο. Λέω, Σωτήρη μου, τι να κάνω. Έχω βαθύ το συνέστημα της επαγγελματικής ευθύνης και τα λοιπά. Υψηλό το έργο και τα λοιπά. Οχ. Οχ, ήρθε. Ξεκινάει το μισάωρο, πήγαινε έλα στο όρθιο. Όχι, πήγαινε έλα με την πόρτα μισάνοιχτη. Είμαι εδώ από τις 10 και 1 πρώτο λεπτό. Περιμένω, άπλωσα καφέδες, έφαγα τραχανά. Έδωσα δύο δώρα δαχτυλίδια στον Χρυσάστο δασκαλάκι. Εγώ. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω πρωινό σεξ και μετά να ανάψω κερί σε εκκλησία. Είχα να το κάνω πολύ καιρό. Να ξεκίνησε το όρθιο. Αυτό είναι, λέει, ωραία πράγματα. Φύγε ρε κουραστικέ, φύγε. Φύγε ρε κουραστικέ, ρε. Και λέει πριν ακούω τον Ζαρό, λένε, επιλέγει ο Πάκου, επειδή έχει προτείνει. Ναι. Το επιλέγει να μην πάει, μα δεν έχει επιλογή. Ναι. Τι ωραία όμως, τι ωραία ρήματα χρησιμοποιούνται. Έλα βρε παντογνώστη, έλα. Μίλα στους δικούς σου που τα ξέρουν όλα. Φωτεινός, είχα. Από τα πιο ωραία παιχνίδια. Σωτήρη, είχες. Πού να παίξει αυτός, μόνο Φιδάκι έπαιζε. Ωραίο, Φιδάκι Γκρινιάρης, ωραίο, Φιδάκι μου άρεσε. Γκρινιάρης παίζει ο άλλος 12 με 2. Ναι, αλλά Φωτεινός παντογνώστης, συγγνώμη, πρέπει κάπου να το έχω θαμένο. Κανονικά. Α, ο δικός μας, ο Τζόουνς, που λέει. Πω, παιδιά, καλημέρα, Τρόικα, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τρόικα ξέρετε με ποιους, έτσι. Με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, έναν από τους δύο κορυφαίους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στην Νότια Ευρώπη. Ο δεύτερος. Με Χρήσανθο, ένας από τους δύο δεν με νοιάζει, τι ποιος είναι. Τι έγινε εκεί, καλέ. Για ξενοδοχεία, έγινε κάτι με το, α, όχι για ξενοδοχεία, γενικά, νόμιζα είναι μόνο για το, εδώ στη γειτονιά μας. Έχουμε Χρήσανθο Τσαλτίδη. Έναν από τους 30 κορυφαίους ρεπόρτερ του Άρη στο νομό Θεσσαλονίκης. Η άλλη 29. Θα είναι, το ξέρουμε, τι πακούνε, το ξέρουμε. Και έχουμε φυσικά και τον φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή, χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας, γητευτή των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπαιθων στρατό της Επίτροπης Ευμάρειας. Σωτήρης Δασκαλάκης, για ένα ακόμη πρωινό Πέμπτης, είναι κοντά μας. Σωτήρη, τι έχουμε σήμερα, Πέμπτη, 29. 29, ούτε σήμερα δεν είμαστε χυμαδιού. Πέμπτη 29 του Μάρτη, δεν ξέρω γιορτές, δεν έχουμε καμιά γιορτάζη κανείς σήμερα, Δημήτρη, έχεις δει, έχουμε καμιά γιορτή που αξίζει να ευχηθούμε ή να γιορτάζουν πάνω από χίλιοι άνθρωποι που μας ακούν τώρα. Μην είναι καμιά γιορτή που γιορτάζουν δύο, ούτε καν το δίνουμε ευχή εκεί. 29 Μαρτίου. Ναι, δεν σου βγάζει κάτι, αν, ούτε, γιατί ούτε καν είδα σήμερα, εγώ δεν. Παιδιά, είχα να το κάνω καιρό, δεν κάνω πλάκα τώρα. Ξέρουμε, ρε Μαρία. Ναι. Τα προσωπικά σου δεν μας ενδιαφέρουν. Ναι. Μετά από πρωινό σεξ να πάω να ανάψω κεράκι, να ευχαριστήσω την Παναγία και να κατεβώ. Τι όμορφη η πόλη όταν ξυπνάει. Πόσο όμορφη είναι η πόλη όταν ξυπνάει. Και έχει φως, βέβαια. Και έχει φως. Αυτή η ζωή, οι πρώτες κινήσεις των ανθρώπων, οι νοσελικές, η πολίτρια που σκουπίζει και καταργείται τη μοίρα της. Ο Σαλεπιτζής, ο Αλέξανδρος στην Αριστοτέλους εκεί. Αλέξανδρε, καλημέρα. Να είσαι καλά. Με το φανταστικό το σαλεπάκι που είναι σαν κρέμα βανίλια και το τζίντζερ και τρελαίνομαι. Πάρα μου βάλει κανέλα μια ζωή. Οπ, στοπ, το πατάω φρένο εκεί. Άλλο. Οι μεταφορεί, οι κουριεράδε, ο Φευγάτος ο Αριανός που μεταφέρει τα ντόνατς και τον βρίσκουν παουξίδε. Ο Φευγάτος, ξέρεις τι έχει κάνει, Περιμένει μαγαζί παραγγελία πριν χρόνια αυτό. Πριν αρκετά χρόνια, στο προηγούμενο τηλέφωνο που ήμασταν. Νομίζω ότι είμαι σε ένα χολύπτη. Μα παίρνει τηλέφωνο. Και μιλάει στον αέρα περίπου 1/4. Κλείνει, φεύγει και πάει σε μαγαζί που περίμενε παραγγελία ντόνατς να δουλέψει ο άνθρωπος πρωί. Λέει, τι έγινε ρε εσύ, του λέει, με το όνομα, δεν από το όνομα του παιδί, μήπως δεν θέλει στον αέρα, το όνομα του είναι κανονικά. Λέει, τι πολύ κίνηση μωρέ, χαμός γινόταν. Ποια κίνηση ρε εσύ, σ' ακούω λέει στο ραδιόφωνο που μιλάς, λέει, πόση ώρα με σένα, με τον Παναγιώτη, ήμασταν και με σένα, έχω λείπει, Σωτήρη. Λέει, είχε πάρα πολύ κίνηση. Ποια κίνηση είναι εσύ? Μιλούσες, λέει, στους άλλους, λέει, σε άκουσα το πρωί, λέει, εκεί με τον Ασλαμά και τον Παπαδόπουλο, λέει, τους άλυσες. Έχει χάρη, λέει, που είμαι Αριανός. Ήταν Αριανός αυτός. Αν τα πάω οξύς, δεν υπάρχει, θα έχει γίνει σκηνικό, κανονικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε έναν διαγωνισμό που, εντάξει, το θεωρώ ότι δεν είναι για πολλούς, αλλά είναι για καλούς και είναι πολύ πλουσιοπάροχος διαγωνισμός. Θα δώσουμε, πώς, δύο, ναι. Τρεις μονές προσκλήσεις,
επαναλαμβάνουμε, 3 μονές προσκλήσεις για την λαϊβάρα των Def Radio αύριο το βράδυ, έτσι, Def Radio, αύριο Παρασκευή, στο 8ball. Οι νικητές μαζί με την πρόσκληση θα καβατζώσουν και το τελευταίο CD της μπάντας, το τελευταίο τους άλμπουμ. Νομίζω ότι είναι, εντάξει, γλιτώνεις και το εισιτήριο και το CD το οποίο κάνει, νομίζω τα παιδιά το δίνουν 10 με 12 ευρώ, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Και πόσοι τώρα για CD ενδιαφέρονται, πόσοι υπάρχουν. Νομίζω έχουμε μείνει πολύ πολύ λίγοι που αγοράζουμε βινίλιο ή CD, ας πούμε. Βινίλιο γίνει και λίγο μόδα. Οπότε μηνυματικά, FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54526, όχι μόνο για το διαγωνισμό, δηλαδή μόνο αν στείλεις κάτι άλλο και μπεις για διαγωνισμό, ξέρω που γράψεις Δημήτρης Ασλαμάς, Μάριος Τσορμπατζόγλου. Και, το... και δίπλα τη λέξη live, αποστολή στο 54526, αλλά όχι για διαγωνισμό μόνο, να υπάρχει μαζί και κάτι άλλο. Και τηλεφωνικά στη Μαριλίζα επικοινωνία 2310-287-888, με λες... Παίρνει, λες, καλημέρα Μαριλίζο, ονοματεπώνυμο. Για το live είμαι και μπαίνει. 12 παρά ένα πρώτο θα γίνει κλήρωση. Στέλνει στο Facebook του Τσορμπατζόγλου, στο Τσαλτίδη. Κυρίως, τι λέει, η δικιά μας, βλέπω, το καλοκαίρι σε. Από τώρα φοράει φανελάκια γεννητά και τέτοια εκεί στο Έψιλον. Πόσο θέλουν για το Πάσχα, 8 μέρες. Για το Πάσχα, 9. Κάτσε, για την Κυριακή του Πάσχα. Ναι. 10. 10 μέρες νομίζω. 10 μέρες. Ναι. Διάβαση μήνυμα 429. Εγώ όταν λέω για το Πάσχα, εννοώ το ξεκίνημα μεγάλη Δευτέρα. Γιατί όλο και όλο το Πάσχα, αν το σκεφτεί, είναι αυτή 5 μέρες είναι. Εντάξει, δεν είναι καμιά περίοδο, ας πούμε, συγκλονιστική. Ο Ιησούς από την Ναζαρέτ και τα λοιπά. Είναι και πένθυμη, είναι και γκόθικ. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για την Παραστασάρα, ο γάμος της Μαρίας Μπράουν. Για Σάββατο απογευματινή. Αύριο. Οι βραδινές νομίζω δεν πάνε για sold out, έχουν γίνει sold out, ήδη η πρεμιέρα είναι sold out, κάτι τέτοιο. Με την Ελένα Παπαλιγούρα. Και θα δούμε αν δούμε για κάτι άλλο μουσικό. Αυτό θα το δούμε, έτσι. Φίλε, την έχω δει τη σκηνή αυτή, η Ευελίνα Παπούλια, ό,τι και να μου λένε. Σταθερή αξία. Όσους έχουμε και έξω, άρρωστους, με Ευελίνα Παπούλια, να στείλουν μηνυματάκι να δηλώσουν παρόν. Εννοώ όχι ως ηθοποιό, που είναι πολύ πολύ καλή και χορεύτρια, εννοώ ως γυναίκα. Λοιπόν, Μάρε, πώς νιώθεις άραγε που κάνεις εκπομπή με τους απαίδευτους και δεν μπορείς να βάζεις τις μουσικάρες σου. Και αυτό το τραγούδι FIFA 96 Ήμαρτον φτάνει. Ο 429, αίρεση. Πώς σε χαρακτηρίζουν απαίδευτους. Λέει, στέλνει καλημέρες. Εντάξει, 429, καλημέρα, αδερφός. Όχι, βάζω. Προχθές παίζαμε εδώ πέρα. Είμαστε με τον Δημήτρη και παίξαμε ό,τι είχε σε. Τι βάζαμε. Με Τζαπάν, με Ιαπωνία, δεν θυμάσαι. Που βάζαμε Αλφαβιλ και τέτοια για τον Κρόκους και αυτά. Για τον Ιβάν Γνατίεβιτς Σαββίδη. Αλλά, καταρχάς, να ζητώ συγγνώμη. Δεν θα ξαναπώ τον Τζατσαρό Καντέμι. Οπότε Δημήτρη, μάρκαρε το δικό μας μήνυμα, God όχι του Κωστή. Γκάντεμι. Με γάμα κάπα. Γκάντεμι. Γκάντεμι είναι. Γκάντεμ ναι. Boy. Και όλα αυτά είναι με γάμα κάπα. Ναι, όχι Γκάντεμ. Όχι όλα. Όλα, όλα. Ένα είναι με κάπα. Άμα σου λέω. Το τάβλα είναι με κάπα. Με σίγμα είναι. Και ο Ζαγόρας έτσι το λέει. Δεν το λέει. Δεν είναι... Έτσι δεν είναι με κάπα, δεν είναι αυτό σωτήρι. Δεν είναι γάμα κάπα. Δεν έκανα. Ο φίλος μας κράζει επειδή λέει με αυτούς τους απέδευτους δεν παίζεις μουσικάρες. Σωτήρη, ετοίμασε κάτι Def Leppard να ακούσουμε που ξέρω ότι γουστάει. Ή θες ό,τι θες. Ό,τι τραβάει ψυχολό. Sorry. Skid Row, Guns N' Roses, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Άκου πώς θα σωθεί ο Παναθηναϊκός. Νέο σχέδιο. Ναι, μόνο Δημήτρη, μάρκαρε όχι του Κωστή, το δικό μας. Να φύγει η παρουσία του Κωστή, του Τσατσαρού, το φιλαράκι μου, ο οποίος σήμερα, δεν το πιστέψετε, παιδιά το ορκίζομαι, δεν κάνω πλάκα. Μα το Θεό. Φορούσε t-shirt, φοράει t-shirt, Πάοκ Μελβούρνη. Πολύ σπάνια ο Κωστής φοράει κάτι Πάοκ. Πάρα πολύ σπάνιο. Πιστεύω στο γάμο του ο Κωστής φορούσε γραβάτα ΠΑΟΚ, σακάκι μπουφάνα πάνω ΠΑΟΚ. Τι κάνει άλλη σήμερα, δεν μας τρελάνει. Η καινούριο. Ωραία το σαραβάκο, αυτά τα... Από του χρόνου να βάλετε σαν χαλί το τραγούδι του FIFA 99. Του FIFA 99, ποιο είναι, δεν ξέρω. Αυτό που βάλε παίζουμε το χαλί μας. Σωτήρη, σου υπάρχει. FIFA 99, ποιο είναι. Αυτό τον Τσαμπαουάμπα ήταν FIFA 96, νομίζω κάτι άλλο δεν είχε. Για να το λες εσύ, φυσικά 429 το ξέρεις. Όμως, εσεμεσικά μας ξεπαρθένιασε Δημήτρη ο 547 που λέει «Ρε αθεόφοβε, με το ίδιο χέρι που έκανε σεξ, με το ίδιο πήγες και άναψες κερί, έλεος, καλημέρα». Δεν το κατάλαβα ρε φίλε αυτό. Πραγματικά δεν το κατάλαβα αυτό. Σωτήρης κάνει τα μαγικά του το παιδί για να βρει το... Όπα, κάτι τον βλέπω με βλέμμα απορίας έως και το... Εκκλησιαστικό. FIFA 99 είναι αυτό. Για να ακούσουμε, ορίστε. Φίλε, ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, FIFA 99, άντε. Πρωί, τον τρελάνατε, πάμε.
εκκλησιαστικό ανισοτήρι, βυζαντινό, έβαλε. Τι έβαλε. Ο Γαϊτάνο είναι. Ωραίο. Ο Θεοχάρης υποπτεύεται τα ερωτικά παραστατήματα της Βέρας. Έλα ρε. Στο τατουάζ όλα αυτά. Στη φωτογραφία απ' έξω έχει τον, τον Ιταλό, τον. Πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό το επιθετικό, ρε. Τον Μπουφόνι. Βιερί. Το Βιερί. Α, ναι, ναι, ναι. Fatboy Slim, αυτό είναι, ναι, ρε. Ναι, ναι. FIFA 99. Show, brother. Αυτό το παίζαμε ένα διάστημα με τον Παπαδόπουλο, το βάζαμε, ρε. Και με σιωδασκαλάκι το έχουμε βάλει. Όχι σαν χαλί. Όχι σαν χαλί, το παίζαμε αυτό. Fatboy Slim. Δεν σε ενθουσιάζει, χαβαλέ. Ούτε αυτό που έχουμε. Βρες κάτι που σε ενθουσιάζει να μεγάλα σε σαν, κρίνουμε. Ναι, απλά σωτήρι. Ναι, σε... μην κρίνεις μόνο, να σε κρίνουμε και σαν. Απλά σαν χαλί. Θέλαμε κάτι. Να μην έχει ελληνικό στίχο, γιατί μπλέκασε. Ωραία, να είναι ελληνικό να κυλάει. Βάλε να ακούσουμε. Να δούμε μεγάλη. Σένα, ρε μεγάλε δασκαλάκι. Ορίστε, καλά σου λέει. Σαν το ΚΚ. Από Δευτέρα. Σε όλα όχι. Ναι. Πρότεινε κάτι. Πρότεινε τώρα. Είσαι λαϊκιστής. Γιατί το να απορρίπτεις είναι εύκολο. Σαλαμά, τσαμπαγουά, μα το χαλί δεν μ' αρέσει. Άντε, ρε δασκαλάκι, θα μας βάλεις. Πάω καρά, ομαδάρα. Το έχεις του 85. Το είχα πάρει εγώ και μου το φάγανε. Εγώ το είχα σε κασετούλα και μου το φάγανε. Και το βάζαμε στο αυτοκίνητο με το φίλο μου τον Χρήστο. Όταν... δεν κάνω πλάκα. Τα παίρνω όλα αυτά. Το... αν βγάλει τώρα ο Πάοκ CD. Είναι σπάνιο αυτό που έβαλες. Όχι, είπα ναι, εγώ το είπα ναι. Έλα. Και του λέω βάλε τα γκρουπ αυτά που να γουστάρουν. Άλλη, και... άλλη πρόταση. Ναι. Πάλι, FIFA 98. Το εντάξει, καλύτερο παιδιά. Εντάξει, βάλε να ακούσουμε. Ωραία, ξεκίνα Σωτήρη, πάρε από FIFA 92 και ανέβαινε. FIFA 98. Επιμένει εδώ ο φίλος, είναι το καλύτερο με διαφορά. Βάλε να ακούσουμε. Το FIFA 98. Soundtrack, Blur, Song 2, ξέρω τι. Α, Blur, Song 2. Το λένε αυτό και παρουσίαζε. Road to World Cup. Ναι, ο δρόμος στο παγκόσμιο κύπελο, ναι. Μπλερ, ωραίο, βάλτο. Διαρκεί νομίζω 2 λεπτά και 20 δεύτερα. 2 και 23, κάτι τέτοιο. Μπλερ. Άσε το να κάνεις ενρόζου σωτήρι, άσε το μετά με την ησυχία σου, οκ. Δεν έχει δουλειά, ρε. Ας το βάλει τώρα, δεν έχει ποτέ. Παιδιά, καταλάβατε, μέχρι να βγει η απόφαση για τον ΠΑΟΚ, θα κοιτάξουμε να σαλτάρουμε το σωτήρι. Άιντε, δώσε σωτήρι, δώσε το. Κομματάρα, ρε. Το πιο αμερικάνικο κομμάτι που έχουν γράψει Μπλερ. Το πιο αμερικάνικο. Έχει εύκολο ρεφρέν. Με αγχώνει, με κουράζει, δεν είναι... Ναι, έχει χτύπημα, ωραίο είναι. Μπλερ, ωραίοι Μπλερ, ωραίοι. Το αφιερώνω στην Πόπη, την αδερφή πολύς γνωστής οικογένειας Ηρακλειδαίων, ειδικά τον έναν, τον ξέρετε όλοι και από τη Μαρμίτα, η οποία είναι ερωτευμένη αιώνες και θεωρεί άντρα της ζωής της τον Ντέιμον Άλμπαν από τους Μπλερ. Ερωτευμένη με Ντέιμον. Πόπη σε σένα. Πω. Συγγνώμη Δημήτρη, το βλέπω πρωί-πρωί. Γύρω ρε φίλε, έχουμε να φάμε για να μην. Αυτά τα, ειδικά Σωτήρι, αυτά τα γίγας, το δέχομαι μόνο μα είναι σε τέτοιο, αυτό το λαβάς που έχει ο... Πώς έχει το μάσημα, τέτοιο στυλ. Πω, έτσι τι τώρα. Θα γίνει Μίτσο με αυτή την απόφαση που περιμένουμε, μας γκάστρωσαν. Παιδιά. Θα έρθει τώρα και θα καταλάβεις και θα λες τι καλά που μας τα χωρίς απόφαση. Ειλικρινά, τελευταίες δύο μέρες, Ασλαμά, εσείς εκεί κάτι ξέρετε, πείτε. Αυτό όταν το ακούω, εσείς... Δεν θες να ακούσεις. Δηλαδή, τι να ξέρω, λέω ρε παιδιά, τι με πιάνει εμένα, με πήραν από την ΕΠΟ και μου είπαν άκου να σου πει, πήραν από την UEFA και είπαν έλα Ασλαμά, άκου να σου πω, τι, εσύ κάτι ξέρεις. Κάτι ξέρεις, εκεί με τον Τζορμπατζόγλου, ο Κόλκας, τι λέει, λέω, τι να λέει, να μουτρωμένοι είναι, λέω και βρίζουν όλη μέρα, λέω, τι να λέει. Το κλασικό που ακούγεται χθες ότι περιμένανε όλοι να φύγει ο Τσίπρας από την πόλη, εντάξει. Λες και άμα ήταν... επιβεβαιώθηκε, ρε φίλε. Τι. Δεν έχει ξαναργήσει τόσο πολύ απόφαση. Α, σε αυτό εντάξει. Ναι. Πρωτοβάθμιο. Ναι. Εγώ περίμενα, τέλος πάντων, ότι αύριο απόγευμα θα. Ότι χθες απόγευμα θα την είχαμε την απόφαση. Τώρα υπάρχει αγωνία. Έλα, δώσε ρε Σωτήρη. Έλα, γόρι μου, δώσε λίγο GNR. Είναι δώσε. Αυτό το Rage Against the Machine. Α. Ναι. Ποιο ζητάει όμως. Μπαντάρα. Τεράστια μπάντα. Το πιο τον bomb track. Killing in the name. Killing in the name, ναι. Δεν είναι, αυτό, θα σου πω κάτι. Δεν είναι για χαλί όμως αυτό. Εντάξει, δεν είναι για χαλί αυτό. Προσκυνώ όλο το άλμπουμ αυτό, το πρώτο. Rage Against the Machine δεν υπάρχει. Αλμπουμάρα, ο Θεός με αξίωσε. Τους είδα live στο θέατρο Βλάχων στην Αθήνα. Στο. Sorry. Βράχων, συγγνώμη, είπα Βλάχων. Δεν ξέρω, Ματζιού, ξέρω να είμαστε πλακώσει εδώ πέρα. Ποιον είπε δε θέατρο Βλάχων. Ποιον ηρωνεύεσαι τους Βλάχους. Δεν θέλω τέτοια να έχουμε πρωί-πρωί επισκέψεις από τον Γιώργο. Γιώργο, sorry. Ήτανε ψέματα. Ναι, θέατρο Βράχων. Και κατεβαίνοντας ατελείωτο ξύλο και επεισόδια με τα ματ.
Και εγώ όταν έχω εικόνα να καίγεται πίσω BMW, Mercedes, να τρέχουν πανικοβλημένα ζευγάρια, να ανεβαίνουν δημιουργίες, να φεύγουν πέτρες, κοτρόνια. Βέβαια, χαμός. Ήθελε να δει και ο Παναγιώτης αυτό νομίζω. Ήθελε να δει και ο Παναγιώτης, αλλά τελικά πήγε εδώ πέρα στο Μακρόπουλο, κάτι τέτοιο. Αν θυμάμαι καλά. Λαϊβάρα, με support... Γυαλιά τους... Opticon Express, πού θα δώσουμε. Λοιπόν, ο πρώτος που θα στείλει. Ναι. Ποιες ελληνικές μπάντες, έστω τη μία από τις δύο, ανοίξανε τους Rage Against the Machine στην Αθήνα πριν από περίπου 15 χρόνια, κερδίζει ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγής από το Express. Ποιες ήταν από τις δύο ελληνικές μπάντες, έστω την μία. Μία αθηναϊκή, μία θεσσαλονικιώτικη ήταν. Βγήκαν οι Θεσσαλονικείς, μετά οι Αθηναίοι και μετά οι Rage Against the Machine. Ποιες ήταν, Rage Against the Machine. Ο πρώτος που θα στείλει ονοματεπώνυμο και μία από τις δύο μπάντες έστω. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express, τρία μαγαζά στην πόλη. Το ένα δυτικά στη Νιου Ευκάρπεια, Πολυτεχνείου 23. Το άλλο στο κέντρο 26 Οκτωβρίου 28, απέναντι τα νέα δικαστήρια, όχι τα παλιά, τα νέα. Και το άλλο downtown, εντελώς τελείως downtown, Παύλου Μελά 11. Ποιοι άλλοι είναι κοντά μας, Δημήτρη? Λοιπόν, με Regina Edy αξεσουάρ μπάνιου ή υδραυλικά είδη, μπείτε στο reginabanio.gr για να δείτε τα κορυφαία προϊόντα και αξεσουάρ μπάνιου. Με Car Control και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή 8 με 8 τηλεφωνείτε 10200 για να κλείσετε τον έλεγχο του οχήματός σας. 10200 Car Control και Μάσιμα για γύρω σε πίτα, λαβάς, κρέπα, σε μπέργκερ, σε αράβικη φλογέρα. Μάσιμα.gr. Ανατολικά Καλαμαριά Κομινών 61 23 10 45 29 22 και δυτικά Μακρυγιάννη 74, 23, 10, 66, 55, 90. Και φυσικά, βαθιά, Δημήτρη, με το διαβάσεις, βαθιά υπόκληση σε Θωμάς Τόντον, ο παδό του Ηρακλέους και της Λίβερπουλ, με ατελείωτες γνώσεις τα πάντα, μουσικές γνώσεις ατελείωτες ο Θωμάς. Όλο το 13 είναι Αμερικανιάρες η Μαρία, ναι, το έχω το άλμπουμ, το 13, ναι, ναι, όντως. Gospel και country στοιχεία που η μονοκόμματη η Oasis ούτε με τα κιάλια. Ναι, σε αυτόν τον πόλεμο Oasis Blair, φοβάμαι ότι είμαι Oasis πιο πολύ. Απλά δεν συγκρίνω. Οι Oasis είναι μονοδιάστατοι μουσικά. Οι Blair είναι, έχουν παίξει τα πάντα και είναι πάρα πολύ καλοί και στα προσωπικά τους άλμπουμ, κυρίως ο Graham Coxon, έτσι. Έτσι λέτε, Graham Coxon, ναι. Ναι. Καλημέρα, γράφει φίλος. Αν αληθεύει ότι η Super League θέλει να επιβάλλει νέα ψηφοφορία για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ήρθε η ώρα η εθνική μας να συμμετέχει στο Κόπα Αφρικα. Μα ακούτε τροϊκά εδώ στον Λίμπερο, σήμερα 5η, 29 Μαρτίου, 43 λεπτά μετά τις 10. Γράφετε προτάσεις για τραγούδια εκπομπής, για χαλή στην εκπομπή. Προτείνω για τραγούδι έναρξης, γράφει 429. Το White Water, White Water. Από Κάιας. Μπαντάρα, Κίσα, Μπαντάρα. Κάιας. Οι πιο πολλοί τους λένε Κάιους, είναι Κάιας. Και δεν είναι για λιγόψυχους η εκπομπή. Και απαντάει, ο διαγωνισμός έκλεισε, 429. Είσαι ένας μικρός θεός, τι ομάδα υποστηρίζεις? Είσαι ένας μικρός θεούλης. Θα βάλουμε κι άλλο Opticon Express. Λοιπόν, έκλεισε ο διαγωνισμός. Ο 429 βρήκε και τις δύο μπάντες που άνοιξαν τους Rage Against the Machine στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων. Ναι, ναι, αλλά sorry. 7-12, sorry. Είπα ο πρώτος. Μόλις τώρα έρχεται το 7-12, νικητής είναι ο 4-2 γυαλιά, μωρέ, πάρτα κι εσύ. Μα σωστό είναι. Η Μαριλίζα Μακούι και ο 429 και ο 7-12. Τσοπάνα Rave και Less Than Human, έτσι, πρώτοι βγήκαν οι Less Than Human, οι Θεσσαλονικείς, και υπάρχει και σκηνικό με τον drummer των Less Than Human, απίθανο, με τον drummer των Rage Against the Machine. Και ο Γιώργος λέει Less Than Human, Τσοπάνα Rave και από κάτω το ξύλο της αρκούδας, 7-12, σωστά. Οπότε Γιώργο και 429 έχετε, Σωτήρη. Αυτά είναι θέματα μέσα στη ζωή βγαλμένα. Τι μιλάζε. Εντάξει. Η νύφη μου δίνει στο εγγονάκι μου κοτόπουλο και δεν τον πιστεύει. Για να την εκδικηθώ δεν θα πληρώσω την ασφάλεια του αυτοκίνητου της. Λοιπόν, κάτσε να καταλάβουμε εδώ τι πάει να γίνει. Τίποτα. Με την αδειοδότηση. Έτσι θα πει, τα γυαλιά κλείσανε. Γιώργος το διάβασα τρεις φορές και δεν το καταλαβαίνω. 429. Να σου το πω εγώ. Όχι. Το διαβάσω μόνος μου. Το διαβάσει, λοιπόν, τελειώσει η εκπομπή, ρε φίλε. Η ψηφοφορία της προηγούμενης εβδομάδας για την αλλαγή της ποινής ήταν 7-6. Ναι. Οι δύο-τρεις ήτανε, δεν πήραν θέση, τι έγινε, λείπανε, τέλος πάντων. Ναι, θέλει 12. Ναι, ήθελε πλειοψηφία 3/4. Ναι. Έληξε 7-6. Ναι. Τώρα, θέλουν πρώτα απ' όλα να κάνουν νέα ψηφοφορία. Εντάξει, κολομπαρέψαμε κάποιους άλλους και τώρα θα ψηφίσουν υπέρ μας. Κολομπαρέψαμε.
8 ομάδες ναι. Super League ναι. δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Το ξέρουμε. Και ο Παναθηναϊκός μαζί. Τι 8. Δεν έχουν. Οι 2 από τις 8 πέφτουν. Ναι. Ψηφίζουν όμως ακόμα. Ναι, τι και κάποιες είναι στα έτοιμες να υπογράψουν, αλλά προς το παρόν δεν έχουν. Αυτές που θα ανεβούν έχουν. Μας έλεγε ο Σπανός ότι εγώ έτοιμος είμαι, αλλά δεν υπογράφω. Ακόμα, καλά. Μόνος. Με 800 χιλιάρια δεν υπογράψεις. Δεν είναι 800, τρόμπτος είναι, έχει, εντάξει. Ναι, έχει, είναι... έχει πολύ κόσμο. Έχει μια εμπορικότητα τρόμπτος. Έχει ρε φίλε, έχει, ατρόμητος είναι. Τέταρτη ομάδα του πράγμα είναι. Ποια τέταρτη ομάδα, 830 εισιτήρια μέσω όρο έχει. Τι εμπορικότητα, εμπορικότητα επειδή παίζει καλή μπάλα, άλλο παίζω καλή μπάλα, άλλο έχω εμπορικότητα. Έχει. Δηλαδή αν ο ατρόμητος έχει εμπορικότητα, ο Άρης τι έχει. Είναι μεγάλος σύλλογος. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, κάτσε να καταλάβουμε τι γίνεται. Τι γίνεται. Θα ζητήσουν έκτακτο Δέλτα Σίγμα και θα σου γράψει 3 ώρες. Δεν υπάρχει έκτακτο Δέλτα Σίγμα. Αυτό γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Κάθε μέρα αυτό γράφουμε είναι κάτι για να γράψουμε. Κοροϊδία είναι αυτό, ρε. Αυτό σου λέω. Γράφουμε κάτι, μα γίνονται ενέργειες. Προσπαθούν, είναι η αλήθεια, να βρουν έναν τρόπο. Αλλά όλοι οι άλλοι τρόποι... του Παναθηναϊκού. Ναι, όλοι, μπράβο. Όλοι οι τρόποι που προσπαθούν δεν προχωράνε. Κάτσε να δούμε. Ωραία, και εγώ σου λέω γίνεται έκτακτο Δέλτα Σίγμα τη Δευτέρα και το ψηφίζουν. Σωστά. Δευτέρα είναι 2 Απριλίου. Ο φάκελος και η διέπρα είναι 31 Μαρτίου. Και να κατατεθεί 4 Απριλίου. Μετά θα φταίει ο ΠΑΟΚ που θα μας διώξουν από το, από το ποδόσφαιρο. Σταμάτα, ο ρε. Ο ΠΑΟΚ φταίει για... Σταμάτα. Σταμάτησε, βλέπεις, πάτησε φρένο ο Χρήστατος. Λιποθύμησε. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, φταίει για αυτά που φταίει. Η UEFA και η FIFA λένε ότι φταίς. Ναι. Εσύ πες ότι δεν φταίς, ότι φταίνει η δηλώση του Καραπαπά, όπως λέτε. Ο ΠΑΟΚ φταίει. Είσαι που πήρε βασικός τέτοιο, σφαίρες βασικός. Ο γραμμένος στο... καλά, εδώ μιλάτε για μια σφαιρούλα. Και έγιναν επεισόδια στο... σφαιρούλα. Εδώ άλλος είχε ολόκληρο περίστροφο μαζί του. Και τι έγινε. Και η σφαίρα τι έγινε. Το χρησιμοποίησε. Και η σφαίρα τι έγινε. Η σφαίρα είναι απειλή. Και το όπλο τι είναι. Το όπλο δεν απειλεί. Δηλαδή μια σφαίρα είναι απειλή από μόνη της. Να πάρε να πετάξει μια στον Ασλαμά. Η σφαίρα ρίχνω και εγώ. Στέλνω και εγώ μια σφαίρα, ρε Δημήτρη. Η σφαίρα είναι η εσκεμμένη κίνηση. Η σφαίρα είναι απειλή. Το όπλο είναι στη θέση του. Που πάει και το βγάζει έτσι και βγάζετε και μπλουζάκι και το περηφανεύεστε. Δεν βγάζει κανένα όπλο. Το έχει ξεχασμένο. Άσερ το βάζει το χέρι του. Βγάζω το γάμα, περίμενε. Βγάζω το γάμα. Σου εξήγησε ο κύριος Γεροντίδης ότι είναι για αριστερόχειρος έτσι η θέση. Είναι για αριστερόχειρος. Περίμενα να εξηγήσουμε τι γίνεται, ρε παιδί μου. Αλήθεια το είπαν αυτό, ότι είναι για αριστερόχειρες. Ναι. Εδώ σου είπε ότι μπήκε ο Μίχελ μέσα όχι για να απειλήσει, αλλά για να, για να νουθετήσει. Σε παρακαλώ τον. Τα ήταν μια νουθετική εισβολή. Έφυγε ο Τσίπρας. Ο καμένος έφυγε. Τι έφαγε στο Μακεδονία Παλάς ο πρόεδρος. Σφυρίδα πλακή. Ναι. Το σκάνδαλο με την Τούμπα, το πεις. Ποιο σκάνδαλο, μωρέ, ποιο σκάνδαλο. Την περιουσία μου, είπε... του ελληνικού λαού. Ναι, ναι. Κάτσε, τι έγινε, που ανήκει δηλαδή, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πάω στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είπε ο προθυ... Α, κοροϊδεύεται. Είδε ηρωνία. Ηρωνία, ναι. Τους δίνουν, τους δίνουν, παίρνουν, παίρνουν, παίρνουν. Ποιος πήρε, παίρνουν, τι, πήρε παίρνουν, τι πήρε, τι είπε. Είναι ο χώρος που γίνεται η λαϊκή. Αντεραστή. Θέλω να πάω να αγοράσω ντομάτες. Έτσι. Και το δίνεις εσένα. Μη γίνεσαι παιδάκι. Εκεί ρε, που μη πήγαινε παιδάκι. Η σχορεμένη γιαγιά μου η γλυκερία να πάρει ραβίκια και παντζάρια. Για ντομάτες. Δεν σέβεστε τη γιαγιά μου τη γλυκερία. Μαρτυρία. Χωρίς να τη θέσει. Γέννημα θρέμα άνω τούμπα. Παιδιά. Θεός χωρέστην. Μην αλλάζεις. Μείνε στην. Ντομάτα, στη χωριάτικη. Με ντομάτες και αγκούρια θα τη βγάλεις. Χωρίς να τα θέλεις. Συγγνώμη, όλος αυτός ο λαουτζίκος που παλεύει για ένα μεροκάματο θα τον κλωτσίσουν έξω. Θα εκδιωχθεί. Αυτή είναι στο δρόμο, και θα σας χαρίσουν. Αυτή είναι στο δρόμο. Την περιουσία του ελληνικού λαού επειδή είναι φίλος σας ο Υπουργός Εθνικής Αμήνας. Ο μαθητής της καθημερινότητας. Γιατί τα λέτε αυτά ότι σας χαρίζουν. Άσερ τα καραγιοζλίκια. Χαρίζουν και κάνουν. Είπε μια. Βλακεία. Τα χαμάτα παοξία από το Κορδελιό, ακούς, σε πετάνε. Πού θα πουλάς τώρα τα αυθεντικά, τα ΚΑΠ. Είπε μια ανοησία, είπε μια γενικότητα. Θα πάρθει απόφαση για τον περιβάλλοντα χώρο. Πάρθηκε, είπε. Τι απόφαση πάρθηκε. Πείτε μας, ρεπόρτερ είστε, μας ρωτάτε. Μας άνοιξε τα μάτια ο δίκαιος, σωστός και οπαδός της ανάπτυξης της χώρας, πρωθυπουργός. Και είπε χθες ότι έχει πάρθει απόφαση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τους χώρους. Το ενώ για τον Παναθηναϊκό στο Βοτανικό, 1000 προβλήματα. Η Πελεκάνη, η. Το τυράξεις, γιατί είναι, γιατί τα πουλιά παίζουν τρεσιάλι. Η Μοϊκάνη, πώς λέγονται. Επειδή βγαίνει η απόφαση σήμερα. Που έχει σήμα η Λίβερπουλ, το τρισάθλιο. Βγαίνει η απόφαση. Κορμοράνη. Μαρία, κάτι πρέπει να δώσω, κάτι πρέπει να πω. Ναι. Κάτι να πω, ναι. Και φάγανε. Τι. Και φάγανε, λέω. Κάτι. Και με αυτόν και σήμερα, με τον άλλον. Σήμερα θα την φάτε. Δεν θα τη φάγανε. Επίσης, αυτό που έλεγα πριν στο ημίωρο τη Μπεσβιέ. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λέω. Το λέμε τώρα για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, ξέρετε ότι μας εμπιστεύεστε στα νομικά θέματα. Ναι. Εννοεί τον ΠΑΟΚ,
ούτε καμία άλλη ελληνική ομάδα έχει δεν μπορεί, δεν έχει δικαίωμα. Το είπαμε 100 φορές, το είπαμε. Τώρα θα το ξαναλλάξουν πάλι. Το ξαναλλάξουν, θα πάμε στο ΚΑΣ. Λες και το ΚΑΣ είναι ζητά σήμερα όλοι... και θα εκδικάσει αύριο. Θα το ξαναπούν στους φίλους του ΠΑΟΚ που δεν το αντιλαμβάνουν. Δεν μπορείς να πας στο ΚΑΣ. Απαγορεύεται. Το είπαμε ρε χίλιες φορές, μην κάνεις τον έξυπνο. Δεν κάνω τον έξυπνο, φίλε. Χίλιες φορές το είπαμε. Κάτσε γιατί με έλεγες. Με το ΚΑΣ τώρα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όταν στην υπόθεση ΠΑΟΚ Παναθηναϊκούς βγαίνατε και λέγατε θα πάει στο ΚΑΣ, έκανα τον έξυπνο και σας είπα δεν μπορείς να πας στο ΚΑΣ. Γιατί? Γιατί είχα διαβάσει τον ΚΑΠ. Διαβάζει τον ΚΑΠ, δεν μπορείς να πας. Βέβαια ο ΚΑΠ αλλάζει για τον Άρη, να ξέρεις κάθε χρόνο. Για να ξαναλάξει. Τι βολεύει τον Άρη, το ανάποδο γίνεται το ΚΑΠ κάθε φορά. Από αλλού ξεκινήσαμε. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Πώς θα αλλάξει η ψηφοφορία, πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Θα ξαναψηφίσει η Λίγκα. Και, πού θα βρουν 12 ψήφους. Ωραία, πες ότι τους βρίσκουν και. Έλατε. Εισηγούμε λοιπόν ω Λίγκα να μην ισχύσει η ποινή του υποβασμού, σωστά. Κάμονται. Πα στην ΕΠΟ. Αν η ΕΠΟ τολμήσει τώρα και αλλάξει αυτό το πράγμα, θα φάει. Δεν μπορεί μόνη της το κάνει. Το ξέρω. Ο πρόεδρος είναι γραμμένος, φίλε, να μην το κάνει. Μάλιστα. Το SDNA παρουσιάζει την εισήγηση του Χούμπελ στη FIFA για αποκλεισμό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Χωρίς αναστολή ή περίοδο χάριτος. Ποιον μου θυμίζει ο Χούμπελ. Και χωρίς να εξαιρείται η εθνική ομάδα. Για ποιο λόγο. Το γιατί, γιατί μπήκε είναι. Ένα όπλο μέσα στο κήπεδο. Ναι, αυτό είναι. Έτσι, έτσι η αφορμή αυτή είναι. Έτσι σε βολεύει. Και αποβλήθηκε. Εμένα με βολεύει, αυτό είναι. Άντε. Κάτι θα αλλάξετε και αυτό τώρα που λέει και εσύ. Σχέση, θα και τι αυτή. Σχέση. Πού το λέει, πού, να το δούμε. Ποιο είναι, ποιος είναι ο λόγος. Την επόμενη μέρα μετά από το όπλο ήρθε εδώ. Ναι. Τι είναι. Και σε απέβαλε η ΕΚΑ από τις τάξεις του. Τον ΠΑΟΚ απέβαλε. Δεν απέβαλε τον Ολυμπιακό ή τον Άρη. Ο Άρης αποβλήθηκε από μόνος του. Γιατί ήμασταν. Συγγνώμη, παιδιά, μπορούμε να δώσουμε προσδιορισμό χρονικό απόφαση σήμερα, πάνω κάτω χοντρικά. Εδώ όχι. Και 10 μέρες δίνουν προσδιορισμό, ρε Σιμάρη, και εκτίθενται όλοι. Εδώ και 10 μέρες. Άρα αύριο, μπορεί... θα βγει μεθαύριο. Όχι, είπαμε σήμερα, μετά που θα φύγει ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που, σημαίνει τι ότι... που σημαίνει ότι έχουμε τακτικούς δικαστές οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι. Δεν έχει καμία σχέση το ότι ήταν ο πρωθυπουργός εδώ στη Θεσσαλονίκη και περιμένα να. Καλά, αυτό είναι για λόγους ασφαλείας. Εδώ και πολλή αστυνομία νομίζω το κάνει στην αυτό. Στην επιστολή του Χούμπελ, μεταξύ άλλων γίνεται. Γίνεται λόγο στα περιστατικά βίας που προβλήθηκαν διεθνώς. Αυτό είναι. Στα γεγονότα του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, στη διακοπή του πρωταθλήματος, στη διαγραφή του ΠΑΟΚ από την ΕΚΑ, στις δικαστικές υποθέσεις που καθυστερούν. ΕΚΑ ECA, για κάποιον άλλον ΠΑΟΚ. Στην πεποίθηση ότι ο πρωτάθλημα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες και όχι στον αγωνιστικό χώρο και στις τάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης προς την ΕΠΟ που δεν υλοποιήθηκαν. Αυτό είναι. Νάτι. Ορίστε. Με στόχο να πέσει. Δεν λέει πουθενά για Ολυμπιακό όπως μας λέγατε εδώ. Η επιστολή η οποία νάτι είναι η επιστολή ολόκληρη. Κατέβει και ο κάτω την έχει ολόκληρη την επιστολή κανονικά. Περιστατικά βίας δεν είναι το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Είναι περιστατικά ειρήνης. Τα περιστατικά βίας στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ τα τελευταία 20 χρόνια γίνονται στα 2 από τα 7 γήπεδα που παίζουν παιχνίδι. Ναι, εδώ η συγκεκριμένη εισήγηση. Συγγνώμη, τι αφορά. Λέει εδώ. Πάω ΚΑΕ και ΚΑ. Αυτό που είπα πριν λίγο και με κορόιδευσε. Λες και τη γράφει πάει Ολυμπιακό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων Ποδοσφαίρου αποφάσισε να αναστείλει την ιδιότητα μέλους ενός μέλους της ΙΤΗ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με άμεση ισχύ. Πριν από 20 δευτερόλεπτα που το είπαμε, κορόιδεψες για το συγκεκριμένο. Θέλω να διαβάσω, φίλε, να διαβάσω την αιτιολογία. Ωραία. Όπως γνωρίζετε, στις 12 Μαρτίου, ενόψει των γεγονότων που έλαβαν χώρα στον αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, όπου ο ιδιοκτήτης μίας εκ των ομάδων εισέβαλε ένοπλο στον αγωνιστικό χώρο. Ορίστε. Τονίζει, ναι. Τονίζει το ένοπλο. Ο αναγιγνώσκων την ανακοίνωση. Αυτό είναι ο λόγος που θα αποκλειστούν όλες οι ελληνικές ομάδες και η εθνική ομάδα. Εντάξει, φίλε. Είναι. Τρελαίνει. Okay. Το που λένε μου τρελαίνει το Δημήτρης. Συγγνώμη, Δημήτρη, ο Χέρμπερτ Χούμπελ, τι εθνικότητα είναι, Αυστριακός. Αυστριακός. Αυστριχ. Καλημερίζουμε το Βόλο. Μια που είμαι Αυστρία. Καλημερίζουμε το Βόλο. Τους Βολιώτες μας ακούνε. Και ειδικά τους οπαδούς της Νίκης. Νέα Ιωνία, ιστορική. Περίμενε κι άλλα. Ξεσκίζει και την ΕΠΟ του Γραμμένου. Παντελής Μαγουλάς. Της εξυγίανσης. Αυτό είναι ο στόχος. Την 1η Φεβρουαρίου, στην προσπάθειά της να συνδράμει στην ολική ανάπτυξη προς την Ελλάδα, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξέδωσε μια σειρά από συστάσεις προς την ΕΠΟ και ζήτησε την πλήρη υλοποίησή τους. Μέχρι σήμερα η πλειονότητα αυτών δεν έχει ληφθεί υπόψη. Σου λέει, εγώ σου είπα να κάνεις 5 πράγματα και εσύ εξυγίανση δεν κάνεις τίποτα. Θα πάμε στο αρχικό έγγραφο συμφωνίας. Ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης. Είναι να προτείνει. Λέτε εσείς, λέτε αυτό εσείς, λέει, εδώ είναι γνωστό. Εδώ αποδεικνύεται και το έχει ότι πει δεν και στην τελευταία συνέντευξη της FIFA. Αυτός εμείς ο... προτείνουμε. Μεταξύ, η ΕΠΟ αποφασίζει. Το μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης FIFA, πώς λέγεται. Ιβάν. Χέρμπερτ Χούμπελ. Ιβάν Βέλα, ρε φίλε.
Όχι, ο μέλος επιτροπή. Λέει για μέλος, ναι. Αυτός είναι... που κοινοποιείται η επιστολή. Ο Χουμπέλ είναι ο πρόεδρος, έτσι. Εντουάρτο Ντερβισάη. Νάτος, γι' αυτό δεν τιμωρήθηκε ο Ντερβισάη. Λαμβανομένου τούτων υπόψη, η Επιτροπή Παρακολούθηση προτρέπει την Επιτροπή Ομοσπονδιών Μέλων της FIFA να αναλύσει χωρίς καθυστέρηση την τρέχουσα κατάσταση στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και να παραπέμψει την υπόθεση στο Συμβούλιο της FIFA προς συζήτηση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ομόφωνα εισηγείται την άμεση αναστολή της ιδιότητας μέλους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από τη FIFA. Αυτό είναι. Φοβερά πράγματα. Λέσαι, το με κύριο στόχο να αλλάξει η διοίκηση της ΕΠΟ. Αυτό είναι. Άρα και η FIFA ελέγχεται από το κατεστημένο του Ολυμπιακού. Μάλιστα, εγώ λέω ποιος είναι ο στόχος. Δεν φταίει τίποτα η ΕΠΟ, δεν τα κάνει όλα σωστά. Τι έκανε λάθος, τι. Σου γράφει, ποιο? Μπήκε ένοπλος, μπήκε σε παιχνίδι. Η ΕΠΟ τι σχέση έχει με αυτό. Θα τιμωρηθεί ο ένοπλος. Η ΕΠΟ, άκου να σου πω κάτι. Γιατί είναι η παραπληροφόρηση αυτή ότι. Άσε τις εξυπνάδες, πες να το πεις να πεις χωρίς σχόλια. Γιατί? Άσε εξυπνάδες, η παραπληροφόρηση κλπ. Η ΕΠΟ τι φταίει. Υπήρχε παρέμβαση στο αυτοδίκητο. Υπάρχει κανονισμό που δεν τηρήθηκε, τι. Να παρέμβει στην αθλητική δικαιοσύνη, ναι. Τι να κάνει η ΕΠΟ. Η προϊστάμενη αρχή που είναι η UEFA και η FIFA σου λέει, σου λέει να κάνεις 10 πράγματα που και δεν έχει κάνει τίποτα. Ποια? Υπάρχει παράρτημα επισυναπτόμενο. Ο ρόλος είναι να προτείνει. Όχι. Καλά, εσείς το λέτε αυτό. Δες την τελευταία συνέντευξη τύπου που έγινε πριν 20 μέρες. Το είπε μόνος του. Φίλε. Εμάς ο ρόλος μας είναι να προτείνουμε. Στη FIFA. Μπερδεύεστε. Στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ. Δεν ήρθε για να διοικήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή ήρθε να Παρακολούθησης προτείνει. Της FIFA επιβάλλει. Απλά στο λέει με ωραία λόγια. Ναι, ναι. Τι είναι, ναι. Ή θα κάνεις αυτά που λέω, ή σε πετάω από μέλος. Θέλει να πει ουσιαστικά επιβάλλει, ναι. Φυσικά. Και, επειδή, το, όνομα, δηλαδή... και το όνομά της. Το ίδιο πράγμα λέει. Το όνομά της από μόνο της. Αποτύχει ολοκληρωτικά. Και φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει γκρέξη για αυτόν τον λόγο. Αν κερδίσετε την ΕΠΟ και να κάνετε αυτά που έκανε ο Μαρινάκης τα προηγούμενα χρόνια με τους Γκυρτζίκηδες και τους Σαρί. Αν ήθελε θα τα έκανε. Δεν μπορείς. Αν ήθελε θα τα έκανε. Δεν μπορείς. Γιατί ενώ εσύ πάλευες για να πάρεις την ΕΠΟ 2 χρόνια με τους γνωστούς τρόπους μαζί με τον Μελισανίδη, ο άλλος όλα αυτά που τα έκανε και τα ήξερε, γιατί τα έκανε αυτός τόσα χρόνια, πήγε και τα κατέκαινε στην UEFA και τη FIFA. Και το παίζει και παρθένα βέβαια. Οι Ολυμπιακοί το παίζουν παρθένες, ενώ δεν είναι παρθένες. Αυτοί τα κάνανε όλα αυτά. Εσύ απλά πήγες, τα έκανες. Ποια, αλλά τα... ποια, να τι, αναλάβεις αυτά. Τη, να πάρεις την ΕΠΟ με τον ίδιο τρόπο που την έπαιρναν και αυτά και προηγούμενα χρόνια. Και τι έγινε. Τίποτα, ήρθε η UEFA και η FIFA, που μη με πιθανείς τι έγινε, λέγαμε, τι έκανε, που είπε... ευνοήθηκε, τι έκανε, ποιο ήταν το όφελος. Τι. Κύπελο. Ποιο κύπελο, ρε. Είπα κάτι τώρα. Άντε, Καραγκιόζη. Άντε. Καραγκιόζη, λίγο παιδιά. Πώς παίρνουμε το Καραγκιόζη. Έχει φράγκα, έχει. Δεν είναι μηνύσιμο. Δεν είναι το Καραγκιόζης, αν πεις διαβάτη. Εντάξει, είναι ήρωας του λαού μας, εντάξει, λαϊκός ήρωας. Δηλαδή δεν ήταν αγανάκτητο που έβγαλε, ήταν σχεδιασμένο να πεις με αυτό το χαρακτηρισμό. Δεν σε είπε Μπαρμπαγιώργη. Σειρά προτεραιότητας. Άκου λίγο, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Παρόλο που κάνατε ένα τεράστιο αγώνα για να πάρετε την ΕΠΟ, παρόλο που μπήκε ο δικός σας άνθρωπος, ο Βαγγέλης, κατά δήλωση του Ιβάν, εν τούτης, ήρθε εδώ η UEFA και η FIFA και σου λέει νο. Δεν θα κάνεις κουμάντο εσύ. Θα κάνεις αυτά που λέω. Δεν τα έχεις κάνει. Ποιο είναι το κουμάντο. Ποιο. Ό,τι τι. Ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το κουμάντο. Τι έκανε, ρε φίλε, έξερε τις δικαστικές αποφάσεις. Κατηγορείται κανείς για εγκληματική οργάνωση. Τι έκανε, ποιος, πού. Γιατί είναι για δικαστικές αποφάσεις. Υπάρχει κατηγορία ακόμα και για δικαστικούς της πρώην ΕΠΟ. Και για παρεμβάσεις. Πού είναι αυτές οι κατηγορίες. Βράσει τη θεωρία, Ελλάδα, συγκεκριμένα ελέγξει, πράγματα. Δεν θεωρία, συγκεκριμένα σου λέω. Αν κάποιο στη θεωρία. Θεωρία είναι αυτό που λες. Δεν το αποδεικνύεις. Απ' την άλλη, υπάρχει κατηγορητήριο που αποδεικνύει πράγματα. Αν κάποιο ελέγξει 30 ενώσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, 30 δηλαδή ανθρώπους συν άλλο ένα μέλος από την Ένωση που ψηφίζουν σε εκλογές της ΕΠΟ, ελέγχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με συγκεκριμένες ενώσεις. Αυτό κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι τυχαίο ότι είναι στις σε όλες τις εκδηλώσεις. Συγγνώμη, ρε φίλε. Πήγαινες πριν 5 χρόνια στην κοπή πίτας της ΕΠΣ Φθιώτιδας. Δεν πήγαινες. Τώρα όφελος, και πας. Το όφελος που είναι η απόδειξη. Και πας και η είσαι απόδειξη, και η απόδειξη πίτα κούτρα. Είναι. Αυτό είναι ένδειξη. Πίτα κούτρα. Αυτό είναι ένδειξη. Και ο Μαρινάκης έχει κατηγορείται για τον αρκοπλείο με αποχρώσεις ενδείξεις. Αυτό λέει ο εισαγγελέας. Δεν έχει αποδείξεις. Εμβάσματα υπάρχουν. Αποχρώσεις ενδείξεις. Ο εισαγγελέας άμα κάνει λάθος. Ο ΠΑΟΚ που ευνοείται από το καθεστώς της ΕΠΟ το καινούριο. Τι πού, πώς, πότε. Πού. Τι πού. Πού, πες, πού συγκεκριμένα. Πώς έχει ελέγξει κάποια απόφαση. Για ένα παιχνίδι που έπρεπε να φας μείον 3. Έχει...
δεν έφαγε αφαίρεση βαθμών. Και η απόφαση πρώτα ήταν σκάνδαλο. Γιατί είναι σκάνδαλο? Οι αεροπαγίτες του διαιτητικού και η τακτική του Εφέσεων απέδειξαν ότι η πρώτη απόφαση είναι σκάνδαλο. Θες η ΕΠΟ να παρέμβει στην αθλητική δικαιοσύνη, αυτό ζητάς? Και όλοι οι υπόλοιποι. Όχι. Θέλω η αθλητική δικαιοσύνη. Ο Σκουτέρης κατηγορείται γιατί έβγαλε έγκαιρα μία απόφαση. Δεν είναι έγκαιρα. Έγκαιρα ο Σκουτέρης έχει να βγάλει 6 μήνες απόφαση για τους πόντιους που σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο. Και αυτοί μας κατηγορούν γιατί δεν βγαίνουν σύντομα οι αποφάσεις. Έκανε 2 εβδομάδες να βγάλει για τον Ολυμπιακό 3. Το Ολυμπιακό ΣΑΚ ήταν νωρίτερα από το ΠΑΟ ΚΑΕΚ και έβγαλε ξημερώματα Κυριακής για να προλάβεις να παίξεις με κόσμο την απόφαση. Αν ήταν αρνητική η απόφαση και την έβγαζε ξημερώματα Κυριακής και σου άλλαζε όλοι την απόφαση. Τον πίεζαν. Περίμενε. Να βγάλει σύντομα απόφαση. Και εδώ κατηγορείται η ΕΠΟ γιατί δεν βγαίνουν οι αποφάσεις νωρίς. Σου λέω το εξής. Που δεν βγαίνει η απόφαση της Λίγκας νωρίς. Παίζεις με την ΑΕΚ την Κυριακή. Η ΕΠΟ τι σχέση έχει με το δικαιοδότητα της Λίγκας? Τι σχέση έχει? Ότι η ΕΠΟ δεν μπορεί να. Δεν έχει αυτού που του πληρώνει. Η Λίγκα, ρε φίλε, είναι. Η Λίγκα είναι. Δικαστές της Λίγκας είναι. Που δεν βγάζουν απόφαση στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Αυτοί καθυστερούν. Τώρα. Ναι, δεν είπα τίποτα για αυτούς εγώ τώρα. Πάλι από απολογείται όμως. Για τον πρόεδρο της διαιτητικής. Έτσι, ο σκοπός αυτός είναι. Είναι η προϊσταμένη αρχή. Εντάξει, ο σκοπός είναι αυτός. Ας έδινε, ας έκανε αυτά που έπρεπε. Δεν κάνει αυτά που πρέπει, είναι ξεκάθαρο. Να αλλάξει η διοίκηση στην ΕΠΟ. Να επανέλθουμε στα παλιά. Okay. Γιατί να επανέλθουμε στα παλιά? Να επανέλθουμε σε κάποιους οι οποίοι δεν θα είναι ούτε του ΠΑΟΚ ούτε του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Ε, τι είναι, ναι, ναι. Τι είναι, ναι. Να μην είναι κανένας. Να είναι ουδέτερος. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Αυτή είναι μία από τις ειδήσεις που προκύπτουν τα τελευταία λεπτά. Πάμε να ανοίξουμε και γραμμές για να ακούσουμε. Δημήτρη, sorry, ο Θεοδωράκης, ο Μίκης πλέον, ρε Μίκη, θα τρελαθούμε, να σταματήσει το βάρβαρο έθιμο του σουβλίσματος το Πάσχα. Ρε Μίκη, δηλαδή πραγματικά, πραγματικά, ας το συγκρατήσει κάποιος. Μπράβο ρε Παύλο Σιδηρόπουλε. Ο Μίκη άξιον εστί, πραγματικά. Παιδιά, νικητές βγάλαμε για τα γυαλιά, έτσι. Γιώργο, 712 και 429 θα επικοινωνήσει μαζί σας η Μαριλής σε λίγο, έτσι, μετά την εκπομπή, για το πώς θα παραλάβετε. Μην ξεχνάτε, τρεις μονές προσκλήσεις, Λαϊβάρα, Def Radio, αύριο βράδυ στο 8-Ball, συν το νέο CD της μπάντας, στον κάθε νικητή. Κοντινικής παίρνει και το CD τους κανονικά στην είσοδο όταν μπαίνει και θα λέει είμαι από το Λίμπερο, κέρδισα, θα παίρνει και από το merchandise το CD του καινούριου της μπάντας. Οκ, τηλεφωνικά 2310-287-888, μηνυματικά FM και ένα μήνα αποστολή στο 54-526. Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα για την Τρόικα σήμερα 5η 29 Μαρτίου με πολλά και διάφορα ποδοσφαιρικά τα οποία συμβαίνουν. Δεύτερη ώρα με Pet Palette, το πιο σύγχρονο all day restaurant bar στην πόλη Εθνικής Αντιστάσεως 39, με πολλές επιλογές για πρωινό, για πίτες, για σαλάτες, για πίτσα, για σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον, για να σας υποδεχθεί κάθε ώρα της ημέρας. Με Ότο Καλογεράς στην δεύτερη ώρα, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Με τρία καταστήματα, Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρία, σε Σπυρίδων 19 στην Παλαιά Συμμαχική Ουρεοκάστρου και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Τηλεφωνικά είπαμε 2310-6-94-97. Καταγγελίες έχουμε από ακροατές ότι δεν σηκώνουμε τηλέφωνο στο Λίμπερο και δεν μπορούν να πάρουν για να βγουν στον αέρα. 2310-287-888. Πάρε φίλε, θα το σηκώσω εγώ. 2310-287-888. Αν δεν σηκώνουν τηλέφωνο, η Μαριλής κάνει χαβαλέ. Ναι, υπάρχει καταγγελία. Όχι ρε εσείς, δηλαδή. Από ακροατές. Ήμουν έξω, χτυπούσε το τηλέφωνο και δεν το σηκώνονται. Α, τα παιδιά, γιατί ήρθα, ήρθα αμέσως ο δώστης. Γιατί έχουμε και το διαγωνισμό, έτσι. Τρεις μονές προσκλησούρες για αύριο βράδυ, Def Radio, Λαϊβάρα στο 8-Ball, συν το νέο του CD στον καθένα του νικητές. Δηλαδή, ο νικητής παίρνει και CD της μπάντας, έτσι. 2-31-0-2-87-8-8-8. Τώρα η Μαριλής το σηκώνει. Μέχρι τώρα δεν το σηκώνει, τώρα το σηκώνει. Γιατί είχε δουλειά. Σε μυστική επικοινωνία FM και ένα μήνα αποστολή στο 54-526. Κάνουμε ένα γκάλωπ. Θέλετε 2 με 3 να κάνει εκπομπή σήμερα μόνος του ο Μάριος ο Ασλαμής? Σήμερα 2 με 3 το μεσημέρι, αν θέλετε. 2 με 3 μόνος του Μάριος Ασλαμής. Με ανοιχτές γραμμές. Αυτό. Οχ, αν βγει η απόφαση εκεί μέσα όμως, τι γίνεται? Δεν αφήνετε εσείς, δεν κάνετε. Θα βάλεις πανηγυρικά τραγούδια, ρε φίλε. Θα το γιορτάσεις. Με έχεις για τέτοιον άνθρωπο. 100%. Και χειρότερος έχω. Με τιμάς. Ναι.
Περιμένει ήδη φίλος ακροατής Σωτήρη. Ακροατές, ορίστε ο πελάτης περιμένει ο πρώτος. Δύο πελάτες περιμένουν να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε, εξυπηρετεί πέρα από την ευγένεια και την τυπικότητα. Εξυπηρετεί. Είπε και ο Χούμπελ 14 Μαρτίου. Ξαναλέω, δεν είμαστε εδώ για αποφάσεις ή κυρώσεις. Είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε. Ναι, στο ξαναλέω ρε εσύ Δημήτρη. Μπερδεύεσαι ρε φίλε. Εσύ μπερδεύεσαι. Αυτός εισηγείται στη FIFA. Αυτό σου λέει. Δεν σου λέει ότι αυτός δεν μπορεί να επιβάλλει πουθενά. Αυτός εισηγείται στη FIFA όπως και κάνει εισήγηση στη FIFA. Η FIFA όμως. Τι σου είπα εγώ πριν από λίγο. Γιατί είναι Επιτροπή Παρακολούθησης. Η ΕΠΟ είναι μέλος της FIFA. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, παρά το γεγονός ότι προσπαθείτε να την υποβιβάσετε ακριβώς για να αναδείξετε τη δύναμη τη δική σας και του γραμμένου και όλων των υπολείπων, δεν είναι παρακολούθησης ακριβώς. Αν θέλει παρακολούθησης, κάνει. Επιβάλλει. Γιατί η ΕΠΟ... τώρα επιβάλλει. Ρε εσύ, ναι. Στην ίδια πρόταση έχεις πει 5 φορές διαφορετικά πράγματα. Στην ίδια πρόταση. Ένα είπα. Άντε ρε. Γράψε να τα λες γραμμένα καλύτερα. Με το γραμμένο. Είναι γραμμένος, γραμμένα. Καλημέρα στον πρώτο φίλο. Τα γραμμένα πάνε σε άλλους, όχι σε μένα. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Γεια σας, καλημέρα. Ο Αριανός, ο Άρης. Ναι. Ο Μπάμπης. Καλημέρα, Μπάμπη, να είσαι καλά. Λοιπόν, Δημήτρη, να σου πω λίγο για την ΕΠΟ που είπες για το που απέτυχε η ΕΠΟ. Ναι. Λοιπόν. Έχει γίνει εδώ και 1,5 μήνα ο κακός χαμός. Έχουν γίνει επεισόδια στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Έχει γίνει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχει γίνει το ΠΑΟΚ ΑΕΚ με το περιστατικό του Σαββίδη. Ένας πρόεδρος μεγαλομέτωχος ομάδας μπαίνει μέσα. Θυμάστε τι γινόταν πριν δύο χρόνια. Βδομάδα παρά εβδομάδα. Έχεις δίκιο. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι η ΕΠΟ του Γκριτζίκη ήταν επιτυχημένη. Mm-hmm. Ίσα ίσα το άκουσα το αντίθετο. Ήταν τρεις χειρότεροι από αυτήν. Ναι. Ωραία, για να το κλείσουμε αυτό. Λοιπόν, μπαίνει λοιπόν ένας μεγαλομέτωχος ομάδας με όπλο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μη μου πεις ότι δεν το έβγαλε, γιατί εγώ θα σου απαντήσω, αυτό έλειπε να το βγάλει. Δηλαδή, τι άλλο θα πρέπει να γίνει. Και ο αόρατος άφαντος πρόεδρος της ΕΠΟ δεν έχει βγάλει κουβέντα. Δεν έχει πει τη λέξη ΠΑΟΚ και τη λέξη Σαββίδης. Έχει μιλήσει. Αυτό ναι, ναι. Από μόνο του, ο προϊστάμενος του ελληνικού και... ποδοσφαίρου. Και είπε α. Άσε το, πρώτος, δεν έχει πει τη λέξη ΠΑΟΚ και Σαββίδης. Ο πρώτος άνθρωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου για όλα αυτά δεν έχει πει κουβέντα και μου λες που έχει αποτύχει. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, να είμαστε σοβαροί. Εσύ λες ότι απέτυχε στις δηλώσεις του. Δυστυχώς γι' αυτό, όχι στη γενικότερη αντιμετώπιση του όλου προβλήματος. Στη γενικότερη αντιμετώπιση. Λοιπόν, δυστυχώς γι' αυτόν το περιστατικό το έκανε ο Σαββίδης. Δηλαδή, αυτός που τον τοποθέτησε. Και επίσης δυστυχώς γι' αυτόν, όπως και ο Γκυρτζίκης, όπως και ο Πλάβιος, είναι και αυτός ένας πρόεδρος μαριονέτα, ο οποίος άγεται και φέρεται. Από αυτούς που τον τοποθέτησε. Προσέξτε πώς μιλάτε, μαριονέτα. Συμπέρασμα σε 5 μήνες. Ήρεμα, ήρεμα. Μόνο η Μετάλλικα. Master of the Puppets. Ασκήστε κριτική. Μην αποδίδετε χαρακτηρισμούς και έρχεστε σε δύσκολη θέση και εμείς. Έρχεστε σε δύσκολες και εμείς. Περιμένουν αυτή τρεις. Είναι μακεδονική σύνταξη. Έτσι, περιμένουν τρεις-τέσσερις. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Ερχόμαστε σε δύσκολη θέση και εμείς και μπορεί να έρθετε νομικά κι εσείς. Αυτό είναι Γκάλης σύνταξη. Εσύ μην. Εσύ έλα, μην πάμε, λες πάμε. Ότι λέει ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Δεν είπε τίποτα ο Σωτήρης. Κάτσε, εσύ Ελληνοαμερικανός. Δεν άκουσα τίποτα. Αμερικανοέλληνας. Γκάλης δεν είπε τίποτα. Αμερικανοέλληνας είναι ο άνθρωπος. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. 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 Αποστόλης από το Birmingham, τον Midland, στις Μεγάλες Βρετανίες. Δούλεψε όσο μπορείς, γιατί σε λίγο δεν θα μπορείς να δουλέψεις από την κατραπακιά που θα φας. Οχ, 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 το παιδί, όχι έτσι. Τον έκασα τα πόδια. Τώρα, ο Αποστόλης είναι το παιδί συμπαθέστατο. Θα σου πω, Αποστόλη, άκου τώρα. Επειδή εσύ είσαι φίλος της εκπομπής, είσαι καλό παιδί. Αν και πάω, είσαι καλό παιδί. Άκου να σου πω το εξής. Αυτό που έκανα εγώ τώρα ήταν αυτό που γίνεται στα ραδιόφωνα της πόλης. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι άσχετοι δεν έχουν ιδέα. Απλά ακούν δεξιά-αριστερά και σου λένε «Θα δεις τι θα γίνει αύριο». Περίμενε και θα δεις τι θα γίνει αύριο. Δεν έχουν ιδέα το μεταξύ. Γίνεται κάτι το οποίο δεν το ξέρανε και σου λένε «Είδες που στο είπα». Λοιπόν. Λέγε, λέγε. Εντάξει. Ναι. Τώρα, Δημήτρη, ναι. Γραμμένος είναι, όπως έλεγε ο Σαββίδης, κόσμος, αλλά μεταξύ μας είναι μια τεράστια αποτυχία ο άνθρωπος μέχρι τώρα. Εντάξει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Πόσο καιρό ρε συμφωνάζουμε να τους μαζέψει τους Ολυμπιακούς με τις δηλώσεις τους. Πόσο καιρό φωνάζουμε να τους καλέσει απολογία. Πόσο καιρό πες μου, πόσο καιρό. Κοίτα, αυτό, για αυτό να τους καλέσει σε απολογία πρέπει να στηρίζεται κάπου. Πώς θα τους καλέσει σε απολογία. Το πεντάλεπτο του Κυρσάβα κάθε Κυριακή ξέρεις τι κακό έκανε. Που εσείς γελούσατε, όχι εσείς συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι γελούσαν. Λέω, αχ, ο γραφικός ο Κυρσάβας. Ποιος γραφικός Κυρσάβας. Από τότε έκανε το πρωτάθλημα άνω κάτω. Έτσι. Και απλά αυτό το πράγμα που σιγώκε ήρθε και έσκασε το καζάνι.
Αν από τότε τον έβαζε χέρι και τον κυρσάβα και τον καραβαπά. Το καρβουνάκι έγινε ηφαίστειο. Δεν θα μπαίνει με το όπλο. Αυτό που βλέπει του τελευταίου μήνε στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε απογοήτευσε. Ό,τι έβλεπε. Λάθη υπέρ όλων, αδικίες κατά όλων. Ναι, λάθη υπέρ όλων, ο Σιδηρόπουλος να παίζει μόνιμα την ΑΕΚ και τον Πάγο τον παίζει ο Αρετόπουλος και Κομίνης. Η ΑΕΚ το κατακρίνει το Σιδηρόπουλο. Ναι, μην το συζητάς τώρα, μιλάμε, μας βάλαν τους καλύτερους διαιτητές. Η ΑΕΚ να παίζει με τον Ολυμπιακό με τον Σιδηρόπουλο και εμείς να παίζουμε με τον Αρετόπουλο και τον Κομίνη. Πάρα πολύ ωραία, ξεχνάτε εύκολα. Πριν από ένα μήνα άλλα λέγατε. Λοιπόν, κυριότερο για μένα εκεί που απέτυχε είναι ότι δεν μπόρεσε να επιβάλει μία τάξη στις δηλώσεις. Άφηνε τον κάθε καραπαπά και τον κάθε... Μισό λεπτό, κάτσε, Αποστόλη. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Τι εννοείς να βάλει τάξη στις δηλώσεις? Δεν έχουμε χούντα. Φίλε, οι δηλώσεις τους είναι παραβίαση του μισού κώδικα της έφτασης. Βγήκες να το πεις αυτό τον Οσαβίδης είπε για σκουλίκια και γριές? Δεν βγήκες να το πεις. Όχι, κόψτε. Δεν βγήκες να το πεις ούτε εσύ, ούτε κανένας παροξής βγήκε να το πει. Όταν είπε για σκουλίκια και γριές. Για το γριές κόψτε. Όχι, όταν λένε αυτοί οι δηλώσεις και όταν λέμε εμείς. Έλα μωρέ, εντάξει, ο Γιουργάκης δεν λέει τίποτα. Όχι φίλε. Μην τα βλέπετε μισά πάντα. Όταν καταφέρεσαι, όταν ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού λέει ότι έχει φάκελο για όλους τους διαιτητές, ή από πού είναι εκείνη τη στιγμή και αυτό. Και τι είναι αυτό, μηνύσιμο? Μηνύσιμο είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν είναι για να τον καλέσει για διευκρινήσεις. Όχι. Δεν είναι για να τον καλέσει για διευκρινήσεις. Όχι. Όχι, ε. Τι είναι η ΕΠΟ, εισαγγελέας? Μπερδεύεστε, όταν παιδιά. Όταν κατηγορεί τη μισή ΕΠΟ, όταν κατηγορεί τη συνέχεια την ΕΠΟ. Ό,τι τι. Καλά, τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής δεν κατηγορούν την ΕΠΟ. Μην μπερδεύεστε. Παλικάρι μου. Ο Σαρής και ο Κυριτζίκης έχουν κατηγορητήριο στις πλάτες τους. Μπερδεύεστε. Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο αυτό. Δεν το κατηγορεί ο ΠΑΟΚ. Η δικαιοσύνη τον κατηγορεί. Και ο Άρης τον κατηγορεί και ο Ηρακλής. Είπα ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής. Εγώ δεν σκέφτομαι καθαρά. Εσείς δεν σκέφτεστε καθαρά. Εγώ μιλάω με επιχειρήματα και συνεργασία. Μη φωνάζει, ρε. Αποστολή, κάνε έναν επίλογο γιατί περιμένουν άλλοι τρεις παλικάρι μου και από κινητά. Οι δηλώσεις του Κυρσάβα κάθε Κυριακή ήταν παραβίαση του μισού κώδικα της ΕΠΟ. Δεν υπάρχει του κυρίου Σάβα. Του κυρίου Σάβα. Όχι, κύριε Σάβα. Δεν ισχύει αυτό. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, μίλα σοβαρά μια φορά. Μίλαμε για τον ένα, ο κύριο Μίχελ και τον κύριο Σάβα. Είναι αντιδημοσιογραφικό. Αυτό θέλω να πω, Δημήτρη. Δεν προσέλεγε ένα κύριο Δημήτρη και τον κύριο Σάβα. Σταμάτα, ρε, σου λένε. Πώ σταμάτα, τι. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, αδερφέ. Το όνομα, φίλε και ομάδα, πώς στηρίζεις? Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς. Όνομα και ομάδα, πώς στηρίζετε? Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος. Γιώργος. Είμαι Ολυμπιακός από Αλεξάνδρεια παίρνω. Καλά, ρε φίλε, στην Αλεξάνδρεια έγινες Ολυμπιακός. Του γυδά, έτσι. Ναι, του γυδά. Ναι. Έχει, ναι. Λίγους χρήσατε, ναι, αλλά. Γιατί, ναι. Γιατί έγινες Ολυμπιακός όμως, πες μας λίγο, να καταλάβουμε δηλαδή. Βόρεια Ελλάδα. Μικρός, τώρα εντάξει, δεν πειράζει. Γίνε Βέρεια, ρε φίλε. Λέγε. Γιατί δεν έγινε Άρης που έχει σε 5 τελικούς μία φάση με τον Πενίσκο? Γιατί δεν έγινε Άρης? Είσαι βλάκας. Ναι, είναι και αυτό. Φίλε, μπορείς να μην ασχολείσαι μαζί τους, να μιλήσεις. Ο παδός του Ηρακλή λέει γιατί και κοροϊδεύει τον Άρη που πήγε σε 5 τελικούς. Μα του λες. Μα τι του λες, εσύ? Γιατί έγινε Ολυμπιακός? Είναι ερώτηση. Μπορείτε να σκάσετε να μιλήσει. Μπορείτε να σκάσετε. Λέγε. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω καταρχήν ότι αγωνιστικά το πρωτάθλημα φέτος το αξίζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι πέρα δηλαδή 200. Να βγάλουμε λίγο τα γυαλιά, τα οπαδικά για μένα. Βέβαια. Έχει δείξει τη μεγαλύτερη σταθερότητα. Ναι. Έκανε και μεγάλο σερί με νίκες. Ναι. Το αξίζει ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Και από τον Ολυμπιακό φέτος εγώ περίμενα, επειδή τα προηγούμενα χρόνια έχω συνηθίσει να βγάζει αντίδραση στα μεγάλα μάτς, φέτος δεν το έκανε. Ναι. Δηλαδή είμαι πολύ απογοητευμένος. Έβγαλε, ξάπλωσε ο Γκαρθία στην Τούπα, δεν ξάπλωσε κάτω. Τι αντίδραση δεν είναι αυτό, τι είναι? Ναι, Μάρι, αυτό ήταν το χειρότερο. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, γιατί ήρθανε και δεν ήθελαν να παίξουν. Κατάλαβες, αυτό ήταν το χειρότερο για μένα, δηλαδή είναι το χειρότερο που μπορούσε να συμβεί. Ολυμπιακός είπαμε, σε φίλε. Είπες εσύ από τα καμίνια? Όχι, από την Αλεξάνδρεια. Απαγορεύεται να μιλάς για τον Ολυμπιακό, τους ενοχλείς. Απαγορεύεται να μιλάς έτσι. Δημήτρη, εγώ κοίταξε ποδόσφαιρο, βλέπω και θέλω να λέω την αλήθεια. Ναι. Δεν θέλω να. Αυτοί νομίζουν ότι όλοι οι Ολυμπιακοί είναι σαν τζουκαλά. Αυτοί νομίζουν ότι. Βάλω και. Όχι, όλοι πάω. Δηλαδή για μένα το δίκιο είναι να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα γίνει. Θα το πάρει η ΑΕΚ, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, καλημέρα. Βγήκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπε. Και θα πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι δίκαιο να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δεν βγάζει άλλη και είναι το χειρότερο που κάνει το τέτοιο. Σε χάλασε. Δηλαδή, αν ήταν έτσι όλοι οι Ολυμπιακοί. Εντάξει. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα.
Αριανός. Πες και εσύ, φίλε, το δίκαιο να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ρε, σταματήστε να μιλήσει κάποιο. Είπαμε, καθίστε καλά να μου. Καλά, εντάξει, άμα σε πάρω εγώ και σε πω. Άμα σου πω εγώ ότι είμαι Ολυμπιακός τώρα από το τηλέφωνο, τι θα το πιστεύει. Όχι, βέβαια. Λέγε, φίλε. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, μόνο το Γκρέξ θα μας σώσει. Και του χρόνου τα ίδια θα έχουμε. Ό,τι και να γίνει ο Σαββίδης. Όποια και αν είναι και τιμωρία. Ό,τι τιμωρία θες ο Σαββίδη να το δώσει, πιο βαριά, ποια θεωρείς εσύ Χρήζανθε, ποια θεωρεί ο καθένας μας, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Άμα δεν γίνει το Brexit, δεν θα σωθούμε. Δεν λέει να το καταλάβει κανένας αυτό. Και άμα γίνει θα σωθούμε, θα διαλυθούμε ως ποδόσφαιρο. Ναι, να σου πω κάτι, και στην Αγγλία ήταν χειρότερα τα πράγματα. Φίλε, το πρόβλημα είναι οι ηγέτες των ομάδων. Σκέψου το ενδεχόμενο του χρόνου να είναι οι ηγέτες ο Γιαννακόπουλος, ο Σαββίδης, ο Μελισσανίδης και ο Μαρινάκης. Ποιο Brexit μου λες εσύ και ποιο. Γι' αυτό γράψαν οι πλέον τραγούδι. Τον Καρυπίδη γιατί τον έβαλες μέσα σε όλους αυτούς. Το Θόδωρο γιατί τον. Ολοκλήρωσες, φίλε. Καρυπίδης είναι μια κατηγορία μόνο του. Sweet generous. Θέλω και τη γνώμη σας. Για το Μουντιάλ, άμα θα το πάρει η Αγγλία. Αγγλία, φόλα. Είσαι Αγγλία, αδερφός. Φαβορή. Σε θεωρώ αδερφό. Αγγλία, ναι. Come on, England. Come on, England. Come on, England. Με τον Χαρτ και τον Τελεάρη. Ακούτε, ακούτε. Βάλτε το τραγούδι που έβγαλε η Αργεντινή. Το Αργεντίνο που έβγαλε. Σαν το Ντεσπασίτο. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Εντάξει, αλλά μπορεί εσύ άλλη φορά. Αλλά το βάλω μετά 2-3. Θα κάνω 2-3. Σήμερα 2-3. Μάριος Ασλαμής. Ίσως με εκλεκτή καλεσμένη. Περίμενε, μήνυμα. Όχι, okay, άμα είναι εκλεκτή καλεσμένη θα σας ακούσω. Άντε, πάει. Ναι, γερά. Μήνυμα. Ο Ντεμέκ Ολυμπιακός πάνω στο λόγο του όταν τον είπατε για τον Καρθία είπε «Αυτοί ήρθαν αλλά δεν ήθελαν να παίξουν». Αυτή... Μπράβο, το άκουσα, το άκουσα, ναι. Ήρθα... Ήθελε, ναι, όχι, να σου πω κάτι, το παιδί είναι Ολυμπιακός. Σωτήρη έχει δίκιο. Ο Σωτήρης έχει δίκιο εδώ πέρα, ναι. Εσείς πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί τέτοιοι. Δεν είναι, εσείς πιστεύετε. Απλά είναι Ολυμπιακός είναι... Μακεδόνας και η καρδιά του λίγο χτυπάει. Κάθε Ολυμπιακός είναι. Σταμάτα ρε παιδάκι, σταμάτα ρε. Σταμάτα ρε, σταμάτα, ρε παιδάκι. Είσαι τι χώρε. Είτε είσαι, δεν είσαι. Σταματήστε να μιλήσουμε να πούμε. Ω, γιατί ρε, φίλοι, καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα, τι κάνετε. Χαίρετε, καλά. Καλημέρα, ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεν έχετε βαρεθεί να κάνετε εκπομπή με 2-12χρονα δίπλα σας. Όχι, ρε φίλε, γιατί. Γιατί 12 και 12 είναι 24. Προχώρα, προχώρα. Κύριε Τζορβαζόγλου, 20 χρόνια που αναγκαζόντουσαν φούρνοι, έπεσε ξύλο σε διαιτητές. Μαχαιρωνόντουσαν, κάνα ράνανε, η UEFA δεν την έννοια. Βουλευτής βγήκε, ρε. Γι' αυτό ήρθε η Επιτροπή Παρακολούθησης. Γι' αυτό ήρθε η Επιτροπή Παρακολούθησης. Μετά από 20 χρόνια. Ναι. Και τώρα, άλλαξε, δηλαδή, και άλλαξε η δίκη της ΕΠΟ. Και αυτός τους φώναξε μέσα σε μια... Γιατί σοκαρίστηκαν όλοι από την εικόνα του Σαββίδη. Ε, βέβαια, η εικόνα είναι λίγο σοκαριστική. Α, η εικόνα είναι σοκαριστική. Η εικόνα που προβάλλονταν επί μία εβδομάδα κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Εσύ μιλάς, δεν έχεις παιδιά. Εσύ δεν μεγαλώνεις παιδί. Αλφα και Σκάι έβλεπε. Στη FIFA εκεί πέρα βλέπαν Αλφα και Σκάι. Έβλεπαν οι ανταποκριτές. Εσύ δεν μεγαλώνεις παιδί. Άλλοι μεγαλώνουν παιδιά. Είναι υπεύθυνοι γονείς. Βέβαια. Ναι, ρε φίλε. Και ενώ πειράζει περισσότερο από το να κατηγορήσει για 2 τόνους ηρωίνη, ρε φίλε. Τι σχέση έχει με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο τι σχέση έχει αυτό. Άλλο το χερόιν και άλλο το φούτμπολ. Έχει προβολή. Άλλο το χερόιν, ναι. Ναι. Όχι το γεγονός, η προβολή του γεγονότος έχει. Άλλη προβολή μας δεν μας. Η ροήνη κάνανε και η Velvet Underground. Δεν τους τιμώρησε η FIFA. Αν έπαιζε στην Ελλάδα επί 24-24 ο Μαρινάκης με την κατηγορία αυτή για την ηρωίνη, ξέρεις θα γινόταν στην Ευρώπη. Τίποτα. Συγγνώμη, ο κύριος Σαββίδης κατηγορήθηκε για κάτι. Ναι, για εισβολή στο γήπεδο. Συγγνώμη να πω κάτι που είναι συγκλονιστικό. Τι επιπτώσεις έχει στην κοινωνία έξω. Ποιον πειράζει αυτό. Έχει εικόνα του όπλου. Επιπτώσεις. Α, εικόνα. Ναι, ήταν σοκαριστική. Ήταν σοκαριστική. Παοκτσάκι μου. Σκοτώνει κανέναν αυτή η εικόνα. Όχι. Ναι. Παοκτσάκι μου, μισό λεπτό λιγάκι. 2 τόνοι ηρωίνη σκοτώνουν κανέναν. Εκατοντάδες. Ναι. Τι είναι πιο σημαντικό για σένα. Μισό λεπτό, έχει καταδικαστεί ο Μαρινάκης για την ηρωίνη. Ενώ ο Σαββίδης καταδικάστηκε αμέσως. Κατηγορείται, είπα. Ενώ ο Σαββίδης καταδικάστηκε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Τι ο ένας καταδικάστηκε στο διήμερο, ο άλλος δεν καταδικάστηκε. Λοιπόν, θέλω να σου πω τι έγινε στην μια χώρα της Λατινικής Αμερικής. Μισό λεπτό. Ο πρόεδρος κατηγορήθηκε για αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό. Αν βλέπαμε ένα βίντεο. Αν βλέπαμε ένα βίντεο του Μαρινάκη να πατάει μέσα στο τέτοιο, στο νούρο 1, θα ήταν άλλο. Ναι. Κατηγορείται, είπα. Ναι. Για πες μας για να κλείσουμε, τι έγινε μπορεί σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής. Συγγνώμη, λέμε για λοιπόν, το Μαρινάκι, δηλαδή σας με το που κατηγορήθηκε ένας πρόεδρος για αυτό το πράγμα, αυτή την ομάδα της σβήσανε το χάρτη. Γιατί όταν καταδικάστηκε. Ναι. Γιατί θεωρήσαν ότι και ό,τι μεταγραφές και ό,τι έχει πάρει ήταν από ναρκοδολάρια.
και τη βρίσκει αυτήν την ομάδα το χάρτη. Όταν καταδικάστηκε. Μέσα εκατομμύριο αυτό ο άνθρωπο καταδικάστηκε. Ποια είναι η ομάδα, αν θέλει να πει. Δεν θυμάμαι τώρα. Α, σε ποια χώρα, θυμάσαι. Δεν θυμάμαι τώρα. Α, θυμάμαι. Γενικά, πώς Λατινική Αμερική. Μία ομάδα, μία χώρα, Λατινική Αμερική, κάποια στιγμή κάποτε. Στην δεκαετία του 90, ψάξω ρε, δεν θυμάμαι. Στα 90. Εκεί εδώ πέρα δεν υπάρχουν πλέον οι νέοι πόροι. Ωραία. Έγινε ένα εκατομμύριο καταδικαστή, θα έχει κάποιο το ιστορικό. Οι νέοι πόροι που καταδικάστηκε. Περίμενε. Οι νέοι πόροι που καταδικάστηκε διαλύθηκαν. Περίμενε να καταδικαστεί. Α, οι νέοι πόροι. The New Pores. Τέλος. Τέλος, παιδιά, για το μισάωρο αυτό έτσι. Ήταν 5 τόνοι εκείνο. Δεν ήταν 2. Ναι. Πάει και με τον τόνο, βέβαια. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα. Πάλι θα έχουμε γραμμές ανοιχτές. Μην ξεχνάς το διαγωνισμό μας. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι, σωτή, δηλαδή, το τι έχει κάνει ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός που έχει διαλύσει μαζί με τους υπόλοιπους το ποδόσφαιρο της Ελλάδος, έχει ζει με τα ναρκωτικά. Δηλαδή δεν το έχει διαλύσει έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια με όλες τις δικές της ΕΠΟ. Μιλάμε για την προβολή. Είναι διαφορετική προβολή, όσο και αν δεν το αντιλαμβάνεστε ή δεν θέλετε να το καταλάβετε. Είναι το ένα και είναι. Παίζει μεγάλο μιλάμε, ρόλο. Για ομάδες και μιλάμε για ομάδες και μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που μπαίνει με το όπλο. Χρυσαφέ. Και το άλλο είναι μια ιδιωτική περίπτωση με ναρκωτικά που είναι φυσικά πιο σοβαρό. Βέβαια. Αλλά δεν είναι με το ποδόσφαιρο σχέση. Σεξ εντρά, ξεντρό και ντρόλ. Λοιπόν, Χρυσαφέ, συγγνώμη λίγο. Ερώτηση στο Δημήτρη. Θέλω να κάνω και τελευταία. Έχω συγκλονιστεί. Δημήτρη, ερώτηση. Είσαι κρυωμένος? Όχι. Όχι. Κόλατο. Έχει υγρά μάτια εδώ και 10 λεπτά ο Δημήτρης. Πρέπει να έρχεται απόφαση κόλαφος. Δεν κοροϊδεύω. Είσαι καραγκιόζης. Είσαι βλάκας. Είσαι γελίος. Είναι. Μπορείς να φύγεις. Βλάκας, γελίος. Γιατί το ρωτάς. Μπορείς να φύγεις. Μην το ρωτάς. Είναι. Άντε, άντε. Αχ, παιδιά. Ωραία. Δήλωσε ποζεράδικη τζαβέλα του Γιώργου. Έχω άποψη και αυτό στην Ελλάδα κοστίζει, βέβαια. Παιδιά, μένουν 20 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσετε τις 3 μονές προσκλήσεις για τη λαϊβάρα των Def Radio αύριο το βράδυ στο Club 8Ball Σαλαδάδικα, συν για τον κάθε νικητή και το καινούριο CD της μπάντας, το τελευταίο CD της μπάντας από την Αθήνα που κάνει περήφανη την ελληνική ανεξάρτητη μουσική σκηνή. Στο 2310-287-888 δηλώνει συμμετοχή για την κλήρωση και SMS-ικά αν θες FM και ένα μήνυμα αποστολή στο 54526, όχι όμως μόνο για διαγωνισμό, γιατί αυτό είναι κόντρα στους νόμους και αυτό δεν το θέλουμε εδώ στην Τρόικα και στον Λίμπερο. Μαζί με κάτι άλλο, να υπάρχει κάτι, ένα σχόλιο, κάτι, ένα θεματάκι τέλος πάντων, μία καλημέρα, κάτι έτσι. FM και ένα μήνυμα αποστολή στο 54526. Γραμμές ανοιχτές για να ακουστούν οι φωνούλες σας. Όχι 2 με 3, αλλά 2 με 5 έπρεπε να κάνει ο Μάριος. Δώστε του ξανά βραδινή εκπομπή. Μπας και δείτε άσπρη μέρα, λέει ο λατρεμένος μου ρομανίστα από την Δυτική Αττική. Μην βάζεις κακές ιδέες σε ανθρώπους. Δύο με 3 θα κάνω εδώ πέρα, με ανοιχτές γραμμές σήμερα. Ή μόνος θα είμαι ή και με κάποια εθέρια ύπαρξη. Να δούμε. Μπορώ να φέρω ένα Ολυμπιακάκι που είχε έρθει και άλλες φορές και έγινε χαμός εδώ πέρα. Σωτήρης Δασκαλάκης και σήμερα κάνει τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου, Τσορμπατζόγλου Τσαλτίδης και Ασλαμής. Ο Δημήτρης πραγματικά σήμερα με συγκίνησε, νόμιζε ότι έγινε φορτισμένος, συγκινημένος και ειλικρινά τον βλέπω με... Τι λες ρε, τι λες. Έτσι μου φάνηκε. Τι θα γίνει δηλαδή, τι περιμένεις να γίνει. Με επηρέασε ο Δημήτρης, ο Χρήσανθος. Ναι, ό,τι τι. Μου λέει από χθες, χάλια είναι αυτός, το κατάλαβες. Άντε ρε. Ναι, όχι, στο λέω, εντάξει. Χάλια είστε εσείς μόνιμα. Από όλες τις πλευρές. Γιατί τα... Πες μία πλευρά. Ωραία. Έχεις κοιταχτεί πως είσαι. Ναι, λες από όλες τις πλευρές. Έχεις κοιταχτεί πως είμαστε χάλια. Ναι, δεν βλέπω τώρα. Δασκαλάκι, από όλες τις πλευρές είσαι χάλια. Δεν μου πει, πες μου μία πλευρά. Με βλέπουν εμένα και αυτόνα. Οπουδήποτε, ρε φίλε. Ποιος είναι ο χάλια. Ναι. 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 Δεν το συζητάς. Ναι. Χάλια. Σωτήρη, να πάρεις τα τέτοια. Να ξεχάσεις. Ναι. Μου λέει εμένα χάλια. Να πω την αλλαγή. Λες και τι θα γίνει. 88 λεπτό γίνεται αλλαγή. Βγαίνει ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Κουράστηκε το τελευταίο τέταρτο. Δεν είχε δυνάμεις. Και περνάει ο Χρήστος Κιώσης. Χρήστο, 2 με 3. Εδώ θα είσαι εσύ. Μαζί θα κάνουμε. Ωραία. Έλα από εδώ. Να ξέρεις. Γιατί τη βλέπω τη δουλειά. 2 με 3 τώρα τι θεματική. Τι να βάλω. Γραμμές θα ανοίξουμε. Θα το κάνουμε show. Καλό. Το κάνουμε show. Αχ, παιδιά. Γαζέτα πέρα από την. Συνέντευξη του Τζαβέλα στο θάνατο Σαρή, που έχει ενδιαφέρον, μιλάει και για τον ΠΑΟΚ. Έχει θέμα τα αστέρια που θα λάψουν στο Μουντιάλ. Και έχει και το Στέρλινγκ. Και έχει και Ραχίμ Στέρλινγκ.
Το σοκοκέι καραπάκι. Δηλαδή, με αυτόν πας να πάρεις το Μουντιάλ. Και το γατάκι αυτό. Έχω Ντελιάλι. Γατάκια, ρε φίλε, γατάκια. Έχω Χαρίλα ο Κέιν. Μη σε νοιάζει. Τι να πάρεις. Θα μπουν να παίξουν προημιτελικό πάλι και θα τρέμουνε. Αυτοί μπορούν να χάσουν και από την ΚΑΠΑ 20 Αγγλίας στον προημιτελικό. Σε νοκάουτ παιχνίδι. Αυτό είναι. Συγγνώμη, αυτή είναι η νέα εμφάνιση της Γερμανίας. Ε. Τρισάθλια. Αυτή δεν είναι. Δεν ξέρω. Ναι. Που φοράει εδώ, βλέπω τον Βέρνερ, πώς λέτε, της Λειψίας. Θα τον πάρω και αυτό, ναι. Βασικά είναι σχεδόν αντιγραφή του παγκοσμίου του 90, αλλά με μαύρο και γκρι στις τρεις ρίγες. Τρισάθλια φανέλα. Τρισάθλια. Δηλαδή αυτή είναι προφανώς η εντός, η βασική, τρισάθλια, εμετική. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε το τι συμβαίνει μέχρι τώρα... Και ενώ περιμένουμε να έχουμε ποδόσφαιρο να παιχθεί, να δούμε λίγη μπάλα, πραγματικά δεν ασχολείται κανείς, ούτε με Ατρόμητο ΠΑΟΚ, ούτε με ΑΕΚ Παναθηναϊκό, ούτε ποιος άλλος παίζει. Εσύ τι εθνική υποστηρίζεις, λέει ο Θάνος, Αγγλία. Κάτσε το αστείο, εσένα ρώτησε. Ναι, ναι. Επειδή με ακούνε, τους ξεφωνίζω γι' αυτό. Ναι. Αγγλία και εγώ υποστηρίζω. Ναι. Ναι. Πέρα αλλά... από τα δικά μας. Αλλά είναι ρεαλιστής ο Δημήτρης. Εγώ την Ελλάδα την υποστηρίζω. Δεν ονειροβατεί. Πραγματικά. Η Ελλάδα τη γλίτωσε που στο Euro 2004 αποκλείεται η Αγγλία στον ημιτελικό. Ναι, ναι. Εκεί ήταν όλη η ζημιά. Στα μπενάλτια. Φυσικά που... συμπαθώ την Πορτογαλία. Έτσι εννοείται. Λόγω Σάντος. Φυσικά έχω μια μικρή συμπάθεια στους Σέρβους. Λόγω. Α, εντάξει, της... Δεν μπορώ να πω το ίδιο. Ναι, δε. Μου αρέσει πάρα πολύ το πνεύμα που έχουν οι Ιταλοί στο ποδόσφαιρο και αυτό που παρουσιάζουν στην εθνική τους. Βλέπω Ιταλούς να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο και πραγματικά λέω αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι το μυστικό τους. Ο εθνικός ύμνος. Και το... αυτό είναι το πώς μπαίνουν. Το πώς μπαίνουν. Ναι. Ή το πώς μπαίνει ο Μπουφόν κάθε σε κάθε παιχνίδι. Λες και είναι το πρώτο του. Γιατί ο Μπουφόν είναι η προσωποποίηση. Η κούραση ατελείωτη. Αλλά δυστυχώς τώρα Μουντέα χωρίς Ιταλία. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Δεν μπορώ να πω ότι θα μου λείψει, θα μου ψεύσει. Τι λέγαμε, είναι ανακεφαλαίωση. Μια και πάμε για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχουν οριστεί τα παιχνίδια, αλλά τα άλλα τα γύρω-γύρω είναι τα πιο ναι. σημαντικά. Δημήτρη, εδώ που έβλεπες, μόνο αυτό. Υπάρχει ένα θέμα που πιστεύω ο μόνος που μπορεί να έχει ιδέα του για περί τίνος πρόκειται είναι ο Χρήστος Κιώσης. Θα το πούμε μόνο τον σαν τίτλο. Εδώ, κατέβα λίγο. Κατέβα. Φίλε, άντε. Το είχες, το πέρασες. Αυτό εδώ, τώρα. Εδώ, ανέβα λίγο, εδώ. Μονάδα 731, το πιο ιδεχθές έγκλημα στην ιστορία του ανθρώπινου είδους. Αυτό μόνο και όσοι μπορεί το ξέρει. Θα το δούμε μετά. Θα το δούμε μετά. Τι να κάνει με Ναζί, με Εβραίο, τι να δούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτο θέμα, να το δούμε χρονικά, το ότι θα ξαναγίνει μια προσπάθεια στη Λίγκα, μήπως και... Με νέα ψηφοφορία προταθεί άλλη ποινή στις μη αδειοδοτημένες ομάδες για να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Πληροφορία είναι, ένα σχέδιο είναι, δεν πάει να πει ότι και να γίνει ψηφοφορία για να αλλάξει το αποτέλεσμα είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει και η ποινή. Απλώς είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό και μόνο ως πληροφορία ότι κάποιοι το έχουν σκεφτεί. Ναι. Να το παλέψουν κι άλλο, μπας και. Ναι, ναι. Δεύτερη η πληροφορία... Για το ότι ο εκπρόσωπος της FIFA και της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο Αυστριακός ο Χούμπελ, έχει εισηγηθεί το Grexit στην Παγκόσμια Ομοσπονδία επαόριστον, χωρίς αστερίσκους, να συμπεριλαμβάνει ακόμα και την εθνική ομάδα. Χέρμπερτ Χούμπελ. Δύο γραμμές περιμένουν. Πάμε στους 877 για το live. Στείλε ονοματεπώνυμο. Παιδιά, τρεις μονές προσκλησούλες. Def Radio αύριο βράδυ, Λαϊβάρα. Δίνουμε και CD της μπάντας μαζί σε κάθε νικητή. Okay. Θα πάει στο 8ball, θα πάρει, θα πει ορίστε νίκησα, από το Λίμπερο είμαι και το CD της μπάντας, το καινούριο, από το τμήμα Merchandise. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Στείλε ονοματεπώνυμο 877. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Θοδωρής ΠΑΟΚ. Θοδωρής, ο πάτος του ΠΑΟΚ. Από την Άμφισσα είσαι εσύ. Ναι, μωρέ, από Αμφιλοχία. Ναι. Από Αμφιλοχία. Έλα, ρε Θοδωρή, παλικάρι μου. Έλα. Πώς έγινες εσύ από την Αμφιλοχία, ΠΑΟΚ, απορώ. Ένας ήταν ο Μπάνε Πρέλεβιτς, φίλε. Έγινες ΠΑΟΚ στην Αμφιλοχία από τον Πρέλεβιτς. Φίλε,
χρήζεις ιατρικής παρακολούθησης, ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Όποιοι δεν βολεύουν αυτά που λένε, χρήζουν παρακολούθηση όπως ο Ολυμπιακός ο προηγούμενος. Μπράβο! Γιατί από το Γιδά, γιατί έγινε Ολυμπιακός, έτσι κάνω κι εγώ. Όχι, ρε, όχι, ρε. Χρήζω, αλήθεια είναι ότι χρήζω. Από τον Πρέλετ. Άρα σου αρέσουν οι γυμναστέ. Να μιλήσει για την ουσία, άστε τον πρόλογο. Σου αρέσουν οι αγύμναστοι αθλητές. Είναι όλοι παρέα εκεί. Ναι. Όχι όλοι, λείπει η μισή, ο Τσαλτίδης. Είναι εμετικό, είναι εμετικό να λέμε ότι η υπόθεση Μαρινάκη για τα ναρκωτικά δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σας λέει ο Δημήτρης επί πόση ώρα ότι είναι εντελώς δυσανάλογη η προβολή που πήρε ένα συμβάν στα ελληνικά μίντια, όπως η είσοδος του Σαββίδη με ένα όπλο στη ζώνη, ναι, και έρχονταν επί μια εβδομάδα 24 ώρες 24ωρο ο Σαββίδης στα κανάλια τα οποία δεν είναι ποδοσφαιρικά κανάλια, είναι κανάλια τα οποία ενημερώνουν γενικά για την κοινωνία. Εντάξει, πουλάει σαν θέμα, ρε Θοδωρή. Περίμενε. Α, καλά. Το τι πουλάει και ο τι πουλάει, τα αποφασίζουν αυτοί. Πουλάει γιατί παίρνει μίντια, πουλάει γιατί παίρνει επιχειρήσεις, πουλάει γιατί μεγαλώνει ο ΠΑΟΚ. Πάμε αλλού τώρα. Τα κανάλια μόνο με το ποδόσφαιρο ασχολούνται. Δεν τα ενδιαφέρει οι 2,5 τόνοι που έφτασαν στην Ελλάδα ηρωίνης για τα παιδιά μας. Δεν τα ενδιαφέρει. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Δεν θέλουν και φοβούνται να το παρουσιάσουν το θέμα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει σαν κοινωνία δηλαδή να το αναδείξουμε. Όχι. Άρα βλέπουμε μια στοχοποίηση ξεκάθαρα του Σαββίδη για άλλους λόγους και όχι για την ουσία. Πάμε παρακάτω. Ο σκοπός τους επετεύχθη όμως. Γιατί πετάγεται ο Τσαλτίδης σαν τέτοιο να πούμε να υπερασπιστεί τον Ολυμπιακό σε οποιονδήποτε πάρει τηλέφωνο και κατηγορήσει την ομάδα τον Ολυμπιακό. Γιατί τον είχα για Άρη, αλλά δεν είναι Άρης, είναι Ολυμπιακός. Όχι, λέει, στο λέω είναι Άρης. Δεν ενδιαφέρεται, λέει, ο Χούμπελ και ο κάθε Χούμπελ για το τι κάνει ο Μαρινάκης έξω από το... τον ενδιαφέρει. Έλα. Ο Θοδωρής από Αμφιλοχία ΠΑΟΚ λέει ότι δεν είσαι ΠΑΟΚ Άρης, είσαι Ολυμπιακός. Σιγά, θα πέσει. Αυτό ήταν για να τον πικάρω. Αυτό, μην με πάμε στην ουσία. Τι είμαι Ολυμπιακός. Δεν ενδιαφέρει τον Κούμπελ, λέει. Πιο πολύ Ολυμπιακός. Έφυλε. Θοδωρής, Θοδωρής. Αν γράψει κάποιος αυτά που έχω γράψει εγώ για τον Ολυμπιακό και έχω πει, έλα μου πει. Μαζί σου, τι μαζί μου. Φωτογραφίες του Σκεφτζίκηδες έβαζα πέρσι. Άρα σαν σας νοιάζει το ποδόσφαιρο, μόνο όταν έχεις σχέση με τον ΠΑΟΚ. Εκεί θα σε πάω κι εγώ. Ένα λεπτό. Είπες ότι δεν ενδιαφέρει τον άλλον η υπόθεση Μαρινάκη. Δεν είπα τη λέξη ενδιαφέρει. Είπες ότι ο Χούμπελ βλέπει τι γίνεται μες στο γήπεδο. Σωστά. Δεν βλέπει τι γίνεται απ' έξω. Σωστά. Ως εικόνα. Πού να το δει, αφού δεν το παρουσιάζουν, ρε φίλε. Πού να το δει. Μάλιστα. Ναι. Εγώ μαζί σου. Ωραία. Να ρωτήσω εγώ για τον κύριο Μαρινάκη πόσα κακουργήματα έχει αυτή τη στιγμή για σχέση με το ποδόσφαιρο. Κάνε, παιδιά. Περιμένουν άλλοι τρεις. Όχι, φίλε. Πρέπει να το πούμε αυτό. Κανένα. Περιμένουν άλλοι τρεις. Πού να τα διαβάσει. Πού να τα διαβάσει. Έχει μείνει ένα κακούργημα για σχεδόν αγώνες. Και πόσα πλημμυλήματα! Φίλε, μισό λεπτό! Περίμενε λίγο! Πες μου το όνομά σου λίγο! Πες μου! Θόδωρο, άκουσα με λίγο! Ο Μαρινάκης λοιπόν, μισό λεπτό! Περίμενε να μιλήσει! Μιλάει πολύ ώρα, περιμένουμε άλλη τρεις! Να μιλήσουμε τον παίχτη! Ναι, κάντε για να μιλήσουμε! Περίμενε! Φύγε ρε Μαρι! Φύγε! Άκουγε το ρήμο, άκουγε να καταλάβει! Ο Μαρινάκης κατηγορείται λοιπόν, όπως είπες, για ένα κακούργημα, σωστά. Για ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικό, ναι, ποδοσφαιρικό κακούργημα, σωστά. Ναι. Για τη συμμορία, για τα στημένα παιχνίδια. Πού ήταν η FIFA όταν ήταν αυτά τα κακούργηματα. Περίμενε. Πού ήταν, περίμενε. Περίμενε για να καταλάβεις. Περίμενε για να καταλάβεις ότι είναι άλλο το καφενείο και άλλο η πραγματικότητα. Άκουσε με λίγο. Ο Μαρινάκης λοιπόν κατηγορείται, σωστά. Ναι. Μπράβο. Εδώ έχουμε τον Μποροβίλο και τον Κομπότη και τον Μπέο. Περίμενε! Τώρα. Που έχουν καταδικαστεί! Μαζί σου! Τι γίνεται! Τι γίνεται! Ποια FIFA! Η ΕΠΟ που είναι! Και η ΕΠΟ που είναι! Πρώτα η ΕΠΟ! Η ΕΠΟ που είναι! Περίμενε. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται η FIFA και λέει! Γι' αυτό έρχεται η FIFA και λέει! ΕΠΟ! Τι έκανες γι' αυτά! Περίμενε. Αυτό είπε. Εγώ διαβάζω εδώ στο σημείωμα ότι είναι οι τελευταίες εικόνες και ότι διαγράφει ο ΠΑΟΚ από την ΕΚΑ. Εγώ αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο. Δεν λέει πού είναι τα κακουργήματα. Αυτό είναι η αφορμή. Δίκιο έχει ο φίλος. Περίμενε τώρα. Αυτό είναι η αφορμή. Θα τρελαθούμε, Δημήτρη. Ωραία. Άρα τελικά λέει για την ΕΚΑ και για τον ΠΑΟΚ. Δεν λέει για τον Ολυμπιακό η FIFA. Ξέρεις πολύ καλά ότι παγκοσμίως για πολλές ομάδες όπως η Μπεσίκτας, όπως η Γαλατασαράη, η Μέταλις που παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν χρειάζονται τελεσίδικες αποφάσεις για να ληφθούν
μέτρα για ομάδες που είναι εμπλεκόμενες σε στημένους αγώνες. Λέω καλά ή δεν λέω? Τόσον καιρό εδώ πέρα που υπάρχει κρεμότητα με κατηγορίες και κακουργήματα απέναντι σε μια ομάδα, απέναντι σε πέντε ομάδες μαζί με Μποροβίλους και Κομπότζες που λες εσύ. Τώρα τελεσιδίχησαν οι μισθές. Τώρα τέτοιο. Πού είναι οι κυρώες κυπινές και είναι η είσοδος του Σαββίδη μόνο για τέτοιο? Πουθενά. Να επιβληθούν σε όλους λοιπόν. Η λύση δεν είναι όμως. Μισό λεπτό. Η λύση δεν είναι. Επειδή δεν τιμωρείται ο Ολυμπιακός ή οποιοδήποτε άλλος, δεν τιμωρείται και ο ΠΑΟΚ. Η λύση είναι τιμωρούνται όλοι. Είναι αλλού το πρόβλημα, αδερφέ. Πού? Ένα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ γιατί μπήκε ένας παράγοντας μέσα στο γήπεδο. Με όπλο. Με όπλο. Με όπλο. Δεν κράταγε κανένα όπλο. Α, εντάξει. Ωραία, έγινε Θοδωρή. Κάτσε, όχι, όχι, όχι. Περίμενε, περιμένουν άλλοι τρεις με κινητό. Έλεος. Κάσε ρε. Ρε, μιλάει δύο ώρες ο άνθρωπος. Κλείσε, κλείσε, πες. Όχι, ωραίος, μιλάει με επιχειρήματα ο άνθρωπος. Τελευταίο και κλείνω. Με επιχειρήματα μιλάει, δεν πειράζει. Ότι ένας Ρώσος κατέβηκε και αγόρασε και πήρε το λιμάνι και έβγαλε... Ποιο λιμάνι, πήρα. Λιμάνι πήρε. Το 11% έχει, ρε. Ποιο λιμάνι πήρε. Είναι στην κοινοπραξία. Ποιο λιμάνι. Άρα δεν πήρε το λιμάνι. Ωραία, εντάξει, εντάξει. Είναι στην κοινοπραξία. Το πήρε ο Καρυπίδης. Λοιπόν, ο Καρυπίδης θα σαρώσει όλα τώρα. Πέρα, πρέπει να φύγει αυτός ο άνθρωπος από την Ελλάδα. Εγώ αυτό βλέπω. Αν βλέπετε κάτι άλλο, έχετε πρόβλημα. Έγινε, καλημέρα. Πάμε τελευταίοι φίλοι, τέσσερις. Καλημέρα. Άρα η FIFA νοιάζεται για το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Έχετε 5 λεπτά. Οι τέσσερις τελευταίοι έχετε 5 λεπτά. Τι πάμε. Θα πάρουμε 5 λεπτά από την επόμενη εκπομπή. Χαίρετε. Α, καλημέρα, ακούγομαι. Παρακαλώ, κύριε μου, ναι. Ναι, εγώ είμαι έτσι. Ναι, πάμε. Κύριε μου, ναι. Ρε παιδιά, αμέσως μετά το προηγούμενο το φίλο, ναι, ναι. Αφού μιλάμε ότι η FIFA δεν περιμένει τελεσίδικες αποφάσεις, ακούστε να μην περιμένει η FIFA τελεσίδικες για ομάδες, οπότε να τις τιμωρήσει αμέσως. Η δίκη στο Sky έχει αποκαλύψει συνομιλίες κτλ. Που καταγράφηκαν ομίμως από τον υπερκοριό για εμπρισμούς των αυτοκινήτων του εξαδέρφου του πρώην προπονητή της Ξάνθης Κενίν κτλ. Κτλ. Στους διαλόγους αποτυπώνεται, ακούγεται να συνομιλεί ο σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν λέμε ονόματα, σχηματίζεται δικογραφία. Α, δικογραφία για 19 μέλη εγκληματικής οργάνωσης και 34 συνεργούς τους για υποθέσεις εμπριστικών υποθέσεων, εκβιάσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Να μην περιμένει η FIFA. Τα δικαστήρια, ναι, μ' ακούτε. Ναι, ακούμε, ναι, αντικειμενικέ, ναι. Ναι. Προσέξτε τώρα, μετά που λέμε ότι... Δηλαδή εδώ έχουμε ναρκωτικά, δεν ξέρω κόζα νόστρα, τι είναι αυτό, 54 άτομα είναι μέσα. Προσέξτε, ένορκη κατάθεση και τα λοιπά, κάποιου υπαλλήλου της Θεσσαλονίκης, τα νέα τιμολόγια που εκδόθηκαν αποδεικνύουν και τα λοιπά και τα λοιπά, χρεώθηκαν αρχικά λοιπά. Και πάει πάω. Με αυτά γίνεται ό,τι έγινε από τα μέσα του Μαρινάκη για την υπόθεση του Νουρένα. Δεν γράφτηκαν εδώ. Ακούστε απλά και το τελευταίο, 17 μήνες στο ψυγείο δικογραφία του Λαθρωπονικού Τσιγαράδικων. Με 10 εκατομμύρια πακέτα τσιγάρα. Ποιος ρε, πιανού. Πιανού, ποιος, ξέρω, ποιος, ποιος, λέω, τι δεν ξέρεις, τι δεν ξέρεις, ποιος, πες όνομα, πιανού, από πού αποδείχθηκε, από πού αποδείχθηκε, τι σχέση έχει, άντε ρε αστείε, άντε ρε μιλάς έτσι. Όχι αστείο, άντε ρε από εδώ πέρα, όχι αστείο, τσιγαράδικο, άκουσες κάτι, αποδείχθηκε τίποτα, έλεγαν επί δυο μήνες τσιγαράδικο, ίσως είναι, μπορεί, θα δούμε. Και δεν αποδείχθηκε τίποτα. Δεν είπε όνομα άνθρωπος. Καλά, μη δεν. Αυτό, ναι, εντυπώσεις. Με το Μαρινάκι τι γίνεται. Τι γίνεται ρε, τι γίνεται, ποιες εντυπώσεις ρε. Εντυπώσεις. Γιατί είσαι γελίος. Γι' αυτό είσαι γελίος. Εγκληματική υπάρχει. Oh. Τα λες και γελάς και μόνος. Τέσσερα χρόνια λέτε εγκληματική. Αθώο. Άλλαξε τρεις φορές η κατηγορία, ρε. Γιατί? Ρε, μάθε να μιλάς όταν είναι σοβαρά, σοβαρά και όταν κάνεις πλάκα, κάνει πλάκα. Όχι, εγώ θα μάθε να το ξεχωρίζεις. Όχι, δεν το ξεχωρίζω. Γιατί να το ξεχωρίσω? Εγώ θέλω να διατηρώ το προφίλ που θέλω εγώ. Δεν πει. Μπορεί να κάνεις ό,τι θες. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε. Καλημέρα. Αλέξη από Βέρεια, είμαι ΠΑΟΚτής. Αλέξη από Βέρεια. Χρήσανδε, πραγματικά πρέπει να είσαι όχι το αντίπαλο, ο συνεργάτης του Ολυμπιακού, ή τον Καραπαπάνοτε, τον Χρήσανδο Βόρεια. Ναι, εντάξει. Ναι, σωστά. Οι συνεργάτες του Καραπαπά, αν γράφαν όσα έχω γράψει εγώ τον Ολυμπιακό, να το πεις. Εγώ περίμενα μετά την Κυριακή που παίχτηκε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ να ζητήσεις ένα συγγνώμη για αυτά που έχεις πει πιο πριν. Για ποιο πράγμα? Αλλά δεν το έκανες. Για ποιο πράγμα? Τι είπες? Για ποιο πράγμα? Μας είχες πρίξει τα σηκώτια, να μην πω τίποτα άλλο. Από την αρχή της σεζόν, ο Χαλίφης, ο Ψεχαλίφης, το ένα, το άλλο. Αν ήμουν Χαλίφης, τον κόλβα μέτραγε για πλάκα και θα είχαν φάει από μία κόκκινη τέσσερις παίχτες του ΣΑΚ που πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Δεν είσαι τόσο έξυπνος Χαλίφης. Α, δεν είμαι έξυπνος Χαλίφης, τώρα είμαι και αλλάζει, Χαλίφης. Αλλάζει. Δηλαδή είσαι Χαλίφης στον κόλ και μπούφος. Και μπήκε με το όπλο μέσα. Μέρα παραμέρα αλλάζει αυτό, ρε, ανάλογα τι συμφέρει. Χρήσανδε, πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη για αυτά τα πράγματα. Ζητήστε εσείς συγγνώμη για αυτά που έχετε κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα ζητήσω μετά εγώ.
Τι πράγμα? Ζητήστε πρώτα συγγνώμη για αυτά που έχετε κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τους Παμπορίδες, τους Καλόπουλους, το Σταυρίδη, το Σαραϊδάρη, το Βασάρα και μετά ζητήσω κι εγώ. Χρυσαδέ. Με το Βασίλη τον Καγκάτσι και μετά θα ζητήσω κι εγώ. Εγώ τι έχω κάνει με τον Καγκάτσι, ρε, γιατί δεν πήρα εγώ επί Καγκάτσι. Ο δικός του πρόεδρος πήγε παραδέχθηκε ο Πάουκστη. Τι άντε, πήρα εγώ επί Καγκάτσι. Ό,τι άξιζε. Παρέμεινε μεγάλο, έβγαινε σε Ευρώπη. Την τέταρτη θέση. Εκεί ήσουν, την τέταρτη θέση πήρε. Ενώ δεν άξιζε να την πάρει. Την τέταρτη θέση. Εγώ φταίω που βγήκε έκτο κάτω από τον Ολυμπιακό Βόλου. Ναι, εσύ φταίει. Εγώ φταίω γιατί φταίω. Εσύ φταίει, ναι. Γιατί, για ποιο λόγο. Ρώτα τον Ζαγοράκη που μιλούσε με τον Μπέο γιατί φταίει. Ο Ζαγοράκη δηλαδή μιλούσε με τον Μπέο. Ζαγοράκη πέμπτο. Εσύ φίλε, φίλε, φταίει που ασχολείσαι. Το συγχωρεμένο το Μάκη που έβαζε του Παοξίδε στο Καβαλάρη. Αυτό είναι επιχείρημα, ρε μεγάλα. Τέλειωσε, αποστόμωσε τώρα. Αν είναι για κάρτα η παίκτηση τη ΑΕΚ, τι είναι με Παμπορίδη Δευτέρα βράδυ. Πάω Κυρακλή 1-0 με τον γκολ του Ήβη του 88. Που σε σώζει εκεί πέρα. Που σώζει εκεί πέρα και μένει ο Καρπουζά στην Ελλάδα, ρε Αλέξη. Και μένει ο Καρπουζά στην Ελλάδα. Για κακό έμεινε. Ναι, και πείραξε που έμεινε γιατί στο τέλο κόντευε να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί Αλέξη, Μάριε. Αλέξη, γιατί εκείνο το βράδυ ο Καρπουζά έφευγε. Είναι μπροστά μου Παοκτσίδε, φεύγουν για την Τούμπα απάνω και μένουν τελευταία στιγμή. Με εκείνη την αισχρή διαιτησία. Με την αισχρή διαιτησία. Όταν ο Σταυρίδη έκανε όσα έκανε, γελούσε όμω. Ποια? Όταν ο Σταυρίδη έκανε όσα έκανε, ο Σαραϊδάρη που είναι υπάλληλό σου τώρα και δεν είδε και έδωσε πλάγιο. Έδωσε πλάγιο ο Σαραϊδάρης. Ο άνθρωπος που πανηγύριζε για το Σπάθα και τον Κομίνη στο Άρης ΠΑΟΚ μιλάει. Εμένα, για τον Κάμπορα πανηγύριζα. Για τον Κάμπορα πανηγύριζα. Να σου πω κάτι, Χρήσανθε. Μέχρι την Κυριακή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν κοιμόσουν άλλα τα βράδια. Δεν κοιμόσουν γιατί δεν όχι απλά κοιμόμουν, ροχάλιζα σαν πόδι. Σαν πόδι ροχάλιζα. Να καλέσει τώρα η Κατερίνα Τσαλτίδη για να βεβαιώσει ο Άννος σύζυγος. Πού έχω σταματήσει να ροχαλίζουν επειδή έχω χάσει κιλά. Αλλιώς θα συνέχιζα να ροχαλίζω σαν πόδι. Πάμε καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Η φωνή της λογικής, της ηρεμίας, της σύνεσης, ο Χάρης Παπαγεωργίου. Η φωνή της λογικής ακριβώς. Αυτά όλα που έχουν Ανδρέας συμβεί από Θεσσαλονίκη. Από Ανδρέας από Θεσσαλονίκη ακριβώς. Αυτά όλα που έχουν συμβεί από τις 25 Φεβρουαρίου με τη σταγόνα που ξεχύλωσε το ποτήρι στο μάτς με την ΝΑΕΚ μου βγάζουν σε τρία συμπέρασματα, θα τα πω επιγραμματικά και θα κλείσω. Όχι σταγόνα, κουμπουριά, ναι. Ένα. Η σταγόνα που ξεχύλισε. Εσύ πεις ότι θες, κρίνεσαι. Ναι. Λοιπόν, ένα. Ναι, χάρη. Δεν κατακρίνω πλέον όσους φεύγουν μετανάστες από αυτή τη χώρα. Δύο. Συγκινητικό. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Δύο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έχουν γίνει πιο φιλοσοφημένοι και πιο σοφοί. Έτσι, λέω οι περισσότεροι. Αυτοί που δεν έχουν μείνει κυρίως στις κραυγές. Τρία. Δεν θέλω και διαγράφω όλους τους φίλους μου που θα ξανααποκαλέσουν τον Ιβάν Σαββίδη Ρώσο. Ο Παοξής το είπε. Τελεία. Το διαγράφω και αυτό γιατί τον έχω για έξυπνο να πούμε ποιον το είπε. Γιατί κακό είναι αυτό. Έτσι. Τελεία. Και, ναι, κακό είναι. Για μένα είναι κακό. Εγώ μιλάω. Εγώ μιλάω, έχω όνομα τεπώνυμο. Εντάξει, ναι, εσύ μπορεί να διαφωνείς. Λοιπόν, έτσι. Τελεία και παύλα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ωραία, Ανδρέα, καλημέρα. Να είσαι καλά, παλικάρι. Χάρη. Καλημέρα. Ναι. Χαίρετε. Δεν περίμενε. Είμαστε ακριβώς στις 12. Δώσε τους διαγωνισμούς. Ναι. Λοιπόν, νικητές. Πού είμαστε? Όπα, εδώ. Βγάζαμε τρεις νικητές για Def Radio. Αύριο live. Αύριο δίνουμε για θέατρο. Για Λένα Παπαλιγούρα, έτσι. Αύριο το δώσουμε αυτό. Θάνος Νάσιος. Δήμητρα Χαραλαμπίδου και Σπύρος Τωροφιάς. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως, Σπύρος Τωροφιάς. Δήμητρα Χαραλαμπίδου, Θάνος Νάσιος. Πηγαίνετε αύριο κατευθείαν στο 8ball και ζητάτε με από το Λίμπερο και το CD της μπάντας σας το δώσουν το τελευταίο του CD. Χρήστα, κάτι θες να πεις νομίζω. Φοβερή συνέντευξη Τζαβέλα. Α, είδα, δώσαμε τον τίτλο προηγουμένως, το βασικό τίτλο που έχει εδώ πέρα, ναι. Να πω ότι 2 με 3. Καταπληκτικά τα λέει. Ναι, 2 με 3 εδώ στο Λίμπερο, Μάριος Ασλαμής. Είναι εκπομπή του ΠΑΟΚ, όπως είναι και πολλές άλλες εδώ στο Λίμπερο. Αλλά θα είναι αυτή τη φορά θα είναι 2 με 3, κάτι πιο σφαιρικό, πιο αντικειμενικό. Πιο ΠΑΟΚ. Θα έχει και ΠΑΟΚ μέσα σίγουρα. Θα έχει και ΠΑΟΚ. Καταρχήν 2 με 3 θα βγει η απόφαση. Το πιστεύω ότι εκεί θα βγει. Ωραία. Θα βγει εσύ να τη δώσει. Θα βγει εσύ να τη δώσει, έτσι. Τι να δω εγώ. Εγώ θα τη σχολιάσω αύριο. Ωραία. Α, και την έχουμε πει, οπότε. Ποια είναι, μπορεί να πει να ξέρει ο κόσμος. Ξανά να την πω, ξαναπώ. Γιατί για να με λέει ο άλλος πάλι ότι. Τέτοιο. Α, όχι, φίλε, ότι τέτοιο. Μάκα, τη διάβασε το Θωμαίδη. Διάβασε, βγήκε και το Θωμαίδη, ξέρει και ο Τσαλτίδης. Ο δάσκαλος. Εγώ την άλλη φορά την είπα πριν το Θωμαίδη. Ο δάσκαλος. Πριν το Θωμαίδη, ναι. Έτσι.
Τι να κάνουμε τώρα. Ο Κυριάκος είναι ο νούμερο ένα στα δικαστικά κτλ. Έχει άριστη ενημέρωση, αλλά τη συγκεκριμένη την είπαμε πριν. Συμβιές και πες ότι δεν την είπαμε πριν. Αποκλειστικά στην Τρόικα. Με Χρήστο και όσοι θα είμαστε μαζί. Με Περίτ Παλέ, Εθνική Αθηνά 39 και ο Καλογεράς. Το ολοκληρωμένο συνολικό αυτοκινήτων κλείνουμε. Ναι. Πάμε σε ΠΑΟ 24 με μία ιδιαίτερη συνέντευξη. Οπα. Τι. Σε λίγο. Τζαβέλα. Όχι. Αγωνίο. Καλύτερα. Ήβιτς. Είναι ποδοσφαιριστής. Ήβιτς. Είναι ποδοσφαιριστής. Ναι. Να σου πω κάτι. Πρώην του ΠΑΟΚ. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Σπουδαίος. Ακούω λίγο. Ο Ήβιτς έρχεται στον Άρη. Σίγουρα. Άρα, τι. 100% ρε. Γιατί. Πήγαινε, κάνει πρόταση. Δημήτρη. Τρέχοντας. Ναι. Θα τον βρίσετε. Σε ειρωνεύεται. Άμα έρθει ο Βλάνταν με φανέλα του Άρη, φόρμα του Άρη στο ΠΑΟΚ. Βλάντανε. Αντίπαλος δεν είναι. Τι. Αντίπαλος δεν είναι. Όποιος αντίπαλος έχει, τον βρίσκεται. Συνήθως. Ωραία, αντίπαλοι έχουν γίνει. Για να τον βρίσκεται πρέπει να έχει κόσμο στην κερκίδα. Ο Αναστασιάδης δεν νομίζω να έχει. Δημήτρη, για συνέντευξη, είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Νυν, παίζει τώρα. Ναι. Παίζει σε άλλη ομάδα. Φόρεσε φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να μιλήσω. Να μείνω συντονισμένη. Είναι μια συνέντευξη λοιπόν εν ενεργεία διεθνή ποδοσφαιριστή. Περιμένουμε και. Το βρήκα. Κι εγώ. Το βρήκα. Κι εγώ. Το βρήκα. Κι εγώ. Αυτός... Είναι στο διπλανό χωριό. Αυτός που στα 35 του θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι. Είναι από το διπλανό χωριό, από το Βαθύλακο. Δεν νομίζω. Τι, πιο δίπλα. Από χωριό του νομού Πιερίας είναι. Σε λίγο. Από χωριό του νομού Πιερίας. Τζιόλι θα βγάλετε. Ο Αλέξης τον Τζιόλι. Άμα έβγαλε τον Τζιόλι. Έλα ρε, άντε. Ο Ασλαμάς θα κάνει σημειώσει. Κυριάκο. 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 Μητσοτάκι. Όχι. Παπαδόπουλο, δεν βγάλει. Πρέπει να το βγάλει τον Κυριάκο. Φοβάται, λέει το διχασμό ο Μητσοτάκης. Φοβάται το διχασμό. Χθες το βράδυ. Πού το είπε ο ίδιος. Ναι, ναι. Πού. Σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάντε προσπάθειες, λέει, ενεργοποιηθείτε. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, ρε. Διαψεύδω. Άμα σου λέω τώρα. Η δεξιά παράταξη δεν τα έχει πει ποτέ αυτά. Ποιο διχασμό. Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου πολλοί θα επιδιώξουν να παραγάγουν διχασμούς που ανήκουν στο παρελθόν. Έτσι, εσείς λέτε. Δεν πρόκειται να ανεχθώ οποιαδήποτε υπόνοια γεωγραφικού διχασμού της χώρας. Έτσι, μπράβο, μπράβο Κυριάκο. Και άλλο χειροκρότημα. Και ο κιός από μέσα. Κοίταξε, τόσοι που ακούγαμε χθες για τον Τσίπρα, μπράβο τον Αλέξη. Βγαίνουμε από τα μνημόνια, κάνουμε αυτό, ανάπτυξη. Τέτοιο, όλα τα πάντα, όλα. Κάτσε. Έξω η πολυτεχνία από το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Ο ΠΑΟΚ με άλλαξε. Γιώργος Τζαβέλας. Το είπε. Το καλύτερο. Δες το. Το είπε. Ο Ιβάν με βοήθησε. Ο ΠΑΟΚ με άλλαξε. Από όλα όσα είπε, αυτό είναι ο τίτλος. Κάτσε. Δηλαδή. Προς το καλύτερο. Φίλε, και τον ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Σωστό, και εγώ αυτό κάνω. Ο ΠΑΟΚ με άλλαξε. Σαν άνθρωπο. Και εγώ για τον ΠΑΟΚ βάζω τίτλο. Ως χαρακτήρα, ως προσωπικότητα. Να διαβάσεις. Λοιπόν, ΠΑΟΚ ποιος ακούμε. Καζέτα. Ποιον ακούμε. Κόλκα Τσορβατζόγλου. Ποιο, ο Τζιόλης, όλος για άλλος. Λοιπόν, να σου πω, σε λίγο. Είπε σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Καταρχάς, είπε ποδοσφαιριστής. Άρα δεν είναι ο Τζιόλης. Δεν το λες πριν και στον αέρα. Σωστό, έχεις δίκιο στον τέκνης. Ωραία. Διεθνής όμως είναι. Δεν νομίζω. 2-3. Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς εδώ πέρα στο Λίμπερο. Να είστε συντονισμένοι. Στην πιο αριστερή εκπομπή, λέει ο Χρήστος Κιώσης. Εδώ κανονικά, μην τα ακούσατε, δεν είναι αριστερή, μας πλακώσουν. Εδώ με Χρήστο Κιώση θα είμαστε, θα γίνει σοου. Ίσως. Κλείνουμε για να μας λύσει η επόμενη εκπομπή και το θέμα, γιατί είναι ειδικό. Να ακούσω σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Για να εκδικηθώ την κολλητή μου το διάβασα. Που πήρε τον άντρα, θα πληρώσω κάποιον για να την αφήσει έγκυο. Εγώ εδώ είμαι. Έχω σπέρμα, κάτσε καλά. Κλείσε.